Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην πρώτη συνάντηση της Ομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ Παύλα Δημοκρατική Παράταξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή όλων σας στο κάλεσμα αυτό. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει για πρώτη φορά στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης, την οποία έχει πει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι θα ξεκινήσει από όλους τους νομούς και από όλες τις περιφέρειες της χώρας όσον αφορά το πώς θα πάμε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Παράτασης. Θέλω να καλωσορίσω από το βήμα αυτό τους ομιλητές μας σήμερα, τους προσκεκλημένους μας, τον Βλαντίτο Γιάννη, ο οποίος είναι πρώην γραμματέας, πρώην συγγνώμη, βουλευτής Κοζάνης και μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Πίστη, μέλος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και τον Δημήτρη τον Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Ιωαννίνων και τώρα συμμετέχει, είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και συμμετέχει και στην Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, σήμερα θέλω καταρχήν να πάρω τον λόγο για να θέσω ένα περίγραμμα της διαδικασίας και το πώς θα κινηθούμε στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης, της αυτοοργάνωσης, την οποία όλοι θέλουμε να ξεκινήσει και στο νομό Θεσπρωτείας, όπως έχει ξεκινήσει και στους άλλους νομούς της περιφέρειας, στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή διευρύνονται προς την κεντροαριστερά, διευρύνονται προς την Δημοκρατική Παράταξη. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ως μια ομάδα, ένα σύνολο ανθρώπων, συντρόφων και φίλων, που θεωρώ ότι πιστεύουμε όλοι στην προοπτική της Δημοκρατικής Παράταξης και στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ προς την κατεύθυνση αυτή, αφού στη συλλογική μας συνείδηση θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, ιστορικά μέσα από τους μαζικούς αγώνες και την προσφορά του στον τόπο έχει ταυτιστεί με τη Δημοκρατική Παράταξη. Έχει ταυτιστεί δηλαδή με τον πολιτικό χώρο που παγκόσμια αποτελεί δύναμη δημοκρατίας, δικαιοσύνης, σταθερότητας, έμπνευσης, καινοτόμων μεταρρυθμίσεων και ρηξικέλευθων αλλαγών. Αλήθεια, πώς χωροθετείται σήμερα πολιτικά η Δημοκρατική Παράταξη? Μήπως δεν μιλάμε για ένα πολιτικό χώρο που ξεκινά από τις παρυφές του δημοκρατικού κέντρου και φτάνει μέχρι τα όρια της ριζοσπαστικής κομμουνιστικής αριστεράς? Μήπως δεν εννοούμε τη μεγάλη κεντροαριστερά της σοσιαλδημοκρατίας? Εάν συμφωνούμε ότι αυτή είναι η Δημοκρατική Παράταξη, τότε ας δεχτούμε ότι η πρώτη πολιτική εκπροσώπησή της μετά την Ένωση Κέντρου έγινε με το ΠΑΣΟΚ της αλλαγής του Ανδρέα Παπανδρέου. Ας ξεκαθαρίσουμε επίσης και κάτι ακόμη για να μιλάμε με καθαρές κουβέντες. Γιατί μιλάμε σήμερα? Ποιο είναι το διακύβαμα? Μιλάμε για μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ σε Δημοκρατική Παράταξη ή μιλάμε για διεύρυνσή του? Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε για διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, αφού το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τη Δημοκρατική Παράταξη και δεν χρειάζεται να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Πρέπει όμως στα πλαίσια της διεύρυνσής του να διαμορφώσει νέες πολιτικές και σαφή διαφοροποίηση στην πολιτική και στρατηγική κατεύθυνσή του από αυτή που έχουμε σήμερα. Υπάρχει επομένως ζήτημα σήμερα διαμόρφωσης της νέας πολιτικής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ στην κατεύθυνση της διεύρυνσής του προς τα αριστερά. Πολιτική ταυτότητα την οποία εμείς τουλάχιστον εδώ στη Θεσπρωτεία θεωρούμε ότι την έχασε το ΠΑΣΟΚ στην κρίση, λόγω των συνεπειών της κρίσης. Άρα, προϋπόθεση θεωρούμε για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ προς την Δημοκρατική Παράταξη, θεωρούμε πρώτα να διαμορφωθεί η νέα πολιτική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα. Είναι δυνατή σήμερα αυτή η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ? Είναι ένα ερώτημα το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς συντρόφους. Εμείς σαν οργάνωση της Θεσπρωτείας θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχει πολιτική ταυτότητα και αυτό σημαίνει πως δεν είναι ελκυστικός φορέας αλλαγής και δεν μπορεί να συναθρήσει
πιστικά κοντά του κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες στην κατεύθυνση της συμπαράταξης με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις σε κεντροαριστερή και σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι και ένα από τα ζητούμενα του συνεδρίου. Η απλή συνάθρηση στελεχών με όραμα την πολιτική επιβίωσή τους μέσα από την υπηρέτηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών, έστω και για λόγους εθνικής ανάγκης, δεν συνιστούν δημοκρατική παράταση και αλλοιώνουν το νόημά της έτσι όπως πρώτος το διαμόρφωσε ιδεολογικά ο ιστορικός μας ηγέτης ο Ανδρέας ο Παπαδρέου. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, ως Νομαρχιακή Επιτροπή Θεσπροπίας, προτείναμε ήδη από φέτος το καλοκαίρι, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, να προηγηθεί του συνέδριου της Δημοκρατικής Παράταξης, ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα ξεκαθάριζε τα πολιτικά ζητήματα της πορείας αυτής της διεύρυνσης προς τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, με συμμετοχικές διαδικασίες από τη βάση. Τη θέση αυτή την υιοθέτησαν και πολλές άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα. Και ενώ διαφαινόταν ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον αυτά τα μηνύματα είχαμε εμείς το καλοκαίρι, θα υιοθετούσε τη θέση αυτή προσανατολιζόμενη σε ένα έκτακτο συνέδριο στις αρχές Σεπτέμβρη ή έστω σε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη επίσης τον ίδιο χρόνο, ξαφνικά ανέκρουσε πρίμα. Σταμάτησε να συζητάει τέτοιο πράγμα. Εμείς σήμερα στην ουσία επαναφέρουμε την πρότασή μας, την επαναφέραμε την πρότασή μας αυτή, συνεπείς όντας με τις προηγούμενες αποφάσεις μας, ζητώντας συζήτηση και διάλογο εφόλης της ύλης. Ταυτιζόμενοι με την πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού του Γιώργου του Παπανδρέου, αλλά προσέξτε, προσοχή, με την πρότασή του ταυτιστήκαμε, όχι με την κίνησή του, με την πολιτική του κίνηση. Και θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα αυτά. Για να ξεκαθαρίζω λοιπόν τα πράγματα και να μην υπάρχουν σκιές και να μην μιλάμε με ισόλογα και καθαρές κουβέντες, συμφωνήσαμε με την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου ως ανάγκη να ακουστεί σήμερα περισσότερο από ποτέ η βάση του ΠΑΣΟΚ και να μπουν στο τραπέζι όλα τα θέματα, ακόμα ναι και το θέμα της ηγεσίας. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι ακολουθούμενες πολιτικές. Δεν συμφωνούμε όμως με τη διαφερνόμενη προσπάθειά του, η οποία θα δούμε αν επαληθευτεί στην πράξη, να διαβολήσει το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με σκοπό τη δημιουργία εσωκομματικής τάσης ή νέου πολιτικού φορέα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή δεν πετάμε στα ουράνια, ούτε μιλάμε με όλους, παρά μόνο με όρους ρεαλισμού, δεν μας εκφράζει πολιτικά σήμερα εμάς καμία κίνηση, καμία ομάδα και καμία τάση από αυτές που θέλουν να εμφανίζονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ως το παλιό, βαθύ, καθαρό ΠΑΣΟΚ, από όπου και αν αυτές οι τάσεις ή οι ομάδες καθοδηγούνται. Δεν δεχόμαστε σήμερα το κίνημά μας να καταντήσει συνιστόσα καμίας άλλης κίνησης. Τα τονίζουμε με έμφαση και σε όλους τους τόνους ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε την ενότητα στην κορυφή για να μπορεί να σφυριλατηθεί και η ενότητα στη βάση του κινήματος. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε όλοι στο ΠΑΣΟΚ και κανείς δεν περισσεύει. Καταθέτω λοιπόν σήμερα τη θέση ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου συμβολίζει πολύ περισσότερα πράγματα για τη χώρα και την παράταξη από το να είναι απλά ένας πρωταγωνιστής και ένας εκφραστής μιας εσωκομματικής τάσης που ταυτίζεται με το αίτημα της μιας ή της άλλης πλευράς. Δεν αξίζει στο Γιώργο τον Παπανδρέου αυτή η μεταχείριση. Η κοινωνία όμως και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ ζητούν υπέρβαση και ενότητα με πράξεις και πολιτικές. Είναι προφανές ότι σήμερα είναι απαραίτητες οι αλλαγές στην παράταξή μας, αλλά όχι με τους όρους του 1996 του 2007. Εμείς σαν ομαρχιακή οργάνωση του ΠΑΣΟΚ της Πρωτείας θεωρούμε ότι πρέπει να απαιτούμε πολλά, ακόμα και όταν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτε. Αλλά παράλληλα σεβόμαστε τις συλλογικές αποφάσεις του κινήματος και τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας των εκλεγμένων οργάνων του κινήματος στη λήψη των αποφάσεών τους, οι οποίες μας δεσμεύουν. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το κίνημά μας και στο ένατο συντακτικό συνέδριο και με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων αποφάσισε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, τη μεταξέλιξη, πέστε το όπως θέλετε, εμείς θεωρούμε ότι είναι διεύρυνση, προς τη δημοκρατική παράταση. Εμείς οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως καταθέτουμε και την πρότασή μας.
και θέλουμε να εισακουστεί. Αν θέλουμε σαν ΠΑΣΟΚ να κινηθούμε σε έναν δρόμο, σε μια ομαλή πορεία, προς ένα συνέδριο το οποίο θα καθορίσει τη στάση μας, την κίνησή μας, την ιδεολογική μας ταυτότητα, την πολιτική μας ταυτότητα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε σήμερα. Στην κρίσιμη λοιπόν πολιτική συγκυρία που βιώνουμε, ο λαός περιμένει από το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει αλλαγή πολιτικής, που σημαίνει ότι ο ιστορικός πολιτικός συμβιβασμός της συγκυβέρνησης θα πρέπει να κλείσει τον κύκλο του άμεσα και οριστικά. Θέλουμε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ προς τη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά με ξεκαθάρισμα πρώτα απ' όλα της πολιτικής μας ταυτότητας και των πολιτικών μας θέσεων στη νέα εποχή μετά τα μνημόνια. Δεν θεωρούμε το ΠΑΣΟΚ ένα παλιό, φθαρμένο πολιτικό προϊόν που με ένα νέο περιτύλιγμα, με ένα νέο πολιτικό facelift, για να χρησιμοποιήσω και τη σύγχρονη ορολογία, θα ξεπλύνει τις αμαρτίες του και θα αποδοθεί καθαρός στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία, εάν κάποιοι πιστεύουν και θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί έτσι τους συμφέρει. Την αντίληψη αυτή την έχουμε γιατί πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ ως διαχρονικό κίνημα αλλαγής και δεν τρεπόμαστε να το υπηρετούμε, ούτε κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας. Για μας είναι ξεκάθαρο. Το καταθέτουμε στην κουβέντα. Το ΠΑΣΟΚ ως γνήσια δημοκρατική παράταξη και προοδευτική δύναμη έχει μάθει να απαντάει πολιτικά στην κοινωνία και η αναγέννηση, η ανασυγκρότησή του θα πρέπει να γίνει με τη βαθύτερη, πληρέστερη συμμετοχή όλων, ώστε να ενισχυθεί ο κινηματικός του χαρακτήρας, που τον έχουμε χάσει, αλλά και να τεθούν όλοι πρώτων ευθυνών και πρώτων επιλογών τους. Έτσι θα διαμορφωθεί η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Με αυτούς τους όρους, πιστεύουμε εμείς. Και με αυτούς τους όρους που τους επιβάλλει η ίδια κοινωνία, όχι με όρους ηγεμονίας. Έχουμε λοιπόν ευθύνη ως παράταξη να απαντήσουμε άμεσα στην αγωνία της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δεν έχει άλλες αντοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς στο βήμα και τον κρατή τον Γιάννη. Κουρίσουμε μικρό, δεν χρειάζεται. Κλείσω. Θα το κλείσω από εκεί, από εκεί. Ακόμα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συντρόφισσα μάλλον. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί δεν πιάνουμε ούτε την ποσόστοση που εμείς θεσμοθετήσαμε μέσα στους ελληνικούς θεσμούς, τέλος πάντων, και στο κόμμα και στους άλλους θεσμούς της πολιτείας και της κοινωνίας. Και αυτό είναι σημαδιακό και πρέπει να το δούμε μέσα σε αυτή την κρίσιμη φάση που διερχόμαστε. Και δεν το λέω έτσι το συμβολικά το κρίσιμη φάση, είναι κατά κυριολεξία κρίσιμη φάση. Όχι επειδή αν εμείς πάψουμε να υπάρχουμε, θα πάψει να υπάρχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει και με εμάς και χωρίς εμάς, με κάποιο τρόπο θα προχωρήσει. Το θέμα είναι να δούμε λίγο καθαρά ποια μπορεί να είναι η δική μας συμβολή, έτσι ώστε αυτή η χώρα να προχωρήσει στα επόμενα βήματά της με σταθερότητα, χωρίς κλειδονισμούς και χωρίς να χάσει μία ή δύο ή τρεις γενιές στην πορεία αυτή μέχρι να ξαναβρει τη σταθερότητά της. Γιατί, φίλες και φίλοι, ιστορικά, λίγο αν τρέξουμε πιο πίσω, όχι πολύ μακριά, γιατί εμείς συνηθίσαμε στο μικρό χρόνο της ζωής μας, εμείς η γενιά μας, ας πούμε, που ζήσαμε την μεγαλύτερη περίοδο χωρίς ανομαλίες στη χώρα, νομίζουμε ότι οι ανομαλίες έχουν απομακρυνθεί. Είναι πολύ μακριά μας, όλα τα έχουμε κατοχυρώσει και το καράβι προχωράει προς το λιμάνι μέσα σε μια θάλασσα λάδι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Γύρω μας, μένονται πολύ κοντά μας, πολύ κοντά στη γειτονιά μας. Μένονται πόλεμοι, μένονται συγκρούσεις, χωρίς έλεος. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα
και η χώρα μας θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ισχυρό μέτωπο για να ανταπεξέλθει σε αυτά που πρόκειται να έρθουν αύριο. Είτε μέσα στην Ευρώπη όπου συμμετέχουμε, και δεν θέλω να πω, θα είμαι πολύ συνοπτικός, δεν θέλω να κάνω αναλύσεις μεγάλες, γιατί πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση σήμερα. Να φύγουμε από εδώ, όχι ήρθαμε και μιλήσαμε 2, 3, 4 άνθρωποι, αλλά να κάνουμε μια συζήτηση για το πού θέλουμε να πάμε αύριο και τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί να σας πω κάτι σε σχέση με το συνέδριο, και δεν θα ξαναπώ τίποτα άλλο σε σχέση με αυτό, ότι εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τόσο το συνέδριο που θα φτάσουμε. Με την έννοια ότι δεν με ενδιαφέρει αυτή η διαδικασία που θα πάμε να πανηγυρικά, είτε να διαφωνήσουμε, είτε να χειροκροτήσουμε, είτε να... εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η πορεία μας. Η πορεία που θα διανύσουμε μέχρι το συνέδριο. Πώς δηλαδή, θα συζητήσουμε, θα πούμε αυτά που είπε ο γραμματέας πριν, θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το συνέδριο. Θα πούμε πώς η παράταξή μας μπορεί να ξαναγίνει μεγάλη, γιατί μικρύναμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, μικρύναμε πάρα πολύ και θα πρέπει να ξανακάνουμε μεγάλη αυτή την παράταξη. Γιατί? Όχι για να ξαναγίνουμε κυβερνήτες, να πάρουμε θέσεις κλπ. Γιατί αυτή η παράταξη όταν ήταν δυνατή, όταν είχε ρόλο μέσα στην κοινωνία, τότε η χώρα αυτή βάγιζε με ασφάλεια. Αντίθετα, όταν επικράτησε σε αυτή τη χώρα η πόλωση, όταν επικράτησε ο διχασμός, τότε ήρθαν, αυτή η παράταξη ήταν στην άκρη, ήταν στη γωνία, κράτησαν τα άκρα τα οποία φέρανε αυτή τη χώρα σε αυτή τη χώρα μεγάλες καταστροφές. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα χρέος στη χώρα μας να ξανακάνουμε, γι' αυτό να ξανακάνουμε μεγάλη την δημοκρατική προοδευτική παράταξη, όπως θέλει μπορεί να την ονομάσει κανένας, να μην έχουμε ταυτότητες, είτε σοσιαλδημοκρατική παράταξη, δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς θέλουμε να την ονομάσουμε. Πότε πάμε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο, και για να μην έχουμε αυταπάτες, το συνέδριο αυτό το αποφασίσαμε στο ΠΑΣΟΚ, και το αποφασίσαμε το 2013. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 2013 αποφασίσαμε για τη συγκρότηση της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Δηλαδή για τη διεύρυνσή μας, όχι τη διεύρυνσή μας με κάποια στελέχη, αυτό το κάναμε και παλιότερα. Μην ξεχνάτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 92 νομίζω, σύντροφοι, διεύρυνε, έφερε μέσα στο ΠΑΣΟΚ τον Μπριλάκη, τον Μπούτο, έτσι στελέχη ονομαστά της αριστεράς ή της δεξιάς. Ή και αργότερα, ποιον? Τον Μάνο. Ο Μάνος ήταν μετά. Αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου, το 2004, έφερε τον Ανδριανόπουλο, τον Μάνο, ήρθε η Μαρία Δαμανάκη, ήρθε ο Ανδρουλάκης, ήταν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν και από τις δύο, και από τις δύο πλευρές μας, και από δεξιά και από αριστερά μας, έτσι, σχηματικά. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που το κάνουμε για να διευρύνουμε, με στόχο να προσελκύσουμε κάποια στελέχη μόνο. Είναι για να ξαναγίνει μεγάλη και ηγεμονεύουσα εννοώ ιδεολογικά, αυτή η παράταξη. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα στη χώρα, εάν συνεχίσει να γίνεται, θα το πληρώσουμε. Ο διχασμός και το μίσος που σπέρνουν σήμερα στη χώρα, και το τελευταίο και η τελευταία ιστορία αυτή που εκτυλίσσεται με τον Ρωμανό, έτσι, που παίζουν στη ζωή ενός παιδιού πάνω χωρίς καμία ντροπή, ακόμα και οι γονείς του, έτσι, από τη μια μεριά παρακαλούν να πεθάνει για να δείξουν πόσο σκληρό είναι το κράτος τέλος πάντων και λοιπά, για να αποκομίσουν κάποια ωφέλη, έτσι, από το ΣΥΡΙΖΑ φτάσαμε μέχρι και οργανώσεις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΟΛΜΕ, Έψιλον Αθήνας, και να μην του καταδικάζει κανένας, πρέπει να τα προσέξουν αυτά, να χαρακτηρίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αγωνιστή σε εισαγωγικά,
ή να καλούν να ξεσηκωθούν απέναντι στο κράτος, πώς το ονόμασαν, δολοφόνο και λοιπά, τα παιδιά, οι μαθητές, ποιοι οι καθηγητές τους. Και από την άλλη μεριά άλλες φωνές, ακραίες, να λένε ναι, να πεθάνει, να πεθάνει για να διδαχτούν ορισμένοι. Λοιπόν, εμείς θα στεκόμαστε με σταυρωμένα χέρια απέναντι σε αυτό που εκτιλήσεται σήμερα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το καθήκον μας, συντρόφοι και σύντροφοι, και γι' αυτό πάμε σε αυτό το συνέδριο να διευρύνουμε την παράταξή μας. Υποτάξουμε το συλλογικό, να υποτάξουμε το ατομικό κάτω από το συλλογικό. Γιατί πρέπει να επιβιώσει η χώρα μας. Πρέπει να χτίσουμε ένα μέτωπο ενότητας στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, απέναντι σε αυτά που πρόκειται να συναντήσει μπροστά της, που έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, εάν εμείς διδάσκουμε από τα εσωτερικά μας, συνεχίζουμε να διδάσκουμε από τα εσωτερικά μας τη διάσπαση, τότε η κοινωνία θα γελάει μαζί μας. Θα γελάει μαζί μας. Ότι η γενιά μας έχει δώσει ουσιαστικά αυτό που μπορούσε να δώσει. Εκείνο που θα πρέπει σήμερα να δώσουμε εμείς, η γενιά μας, είναι να γίνουμε εγγυητές της πορείας, της ανανέωσης του πολιτικού συστήματος, πρώτα ξεκινώντας από το σπίτι μας, έτσι, και να φτάσουμε στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Να γίνει αυτή η αλλαγή και αυτό το πέρασμα στη νέα γενιά με δημοκρατία, με διάλογο και με ενότητα, γιατί αυτό έχουμε χρέος να διδάξουμε σαν νέα πρωτοπορία στην κοινωνία. Δεν θέλω να πω, να συνεχίσω, δεν θέλω, γιατί σας είπα, ο στόχος για μένα τουλάχιστον είναι να συζητήσουμε, και βέβαια τα υπόλοιπα θα τα πούν οι σύντροφοι, και για τα οργανωτικά ό,τι χρειαστεί θα το πούμε αν χρειαστεί σε μια δευτερολογία. Πέρα, σύντροφοι. Είναι καλό να μιλάμε πράγματι με μεγάλη ειλικρίνεια. Γιατί η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όχι για την δημοκρατική παράταξη, το παρελθόν, για τη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν οι πάντες. Θα πω δύο λόγια μόνο για το στι συνέδριο πάμε. Πάμε για συνέδριο της δημοκρατικής παράταξης, στην οποία το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την κύρια δύναμη. Αλλά όχι την αποκλειστική. Εγώ δεν θέλω να διευρύνω κανένα κόμμα. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφές. Το σέβομαι απολύτως. Εγώ και όσοι δεν είμαστε τυπικά στο ΠΑΣΟΚ, δεν δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Τα περισσότερα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκαν από μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μπορεί να βρει κάποιος τι πρόβλημα εμείς δημιουργήσαμε στο ΠΑΣΟΚ, να μου το πει. Πώς κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές? Σαν ελιά. Είχαμε κανένα πρόβλημα? Το χέρι του κόσμου δεν πήγε εκεί? Δεν ψήφισε? Δεν έβλεπε το ΠΑΣΟΚ ότι ήταν μέσα? ΠΑΣΟΚ ψήφισε. Μετά. Μισό λεπτό. Θα μιλήσουμε πάρα πολύ καθαρά. Εσύ έτσι νομίζεις. Εγώ σου λέω ότι ψήφισε και ΠΑΣΟΚ γιατί το βλέπε. Μέσα στην ελιά ήταν το ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια είναι ψευδοπρόβλημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι, για να μιλήσουμε και πάρα πολύ καθαρά, δεν κατέβηκε ως ΠΑΣΟΚ της Ευρωεκλογής. Γιατί? Όχι γιατί ήθελαν να αποκαθιλώσουν τα σύμβολα κλπ. Στην πορεία των τελευταίων χρόνων πολλοί ζητήσανε την αποκαθήλωση των συμβόλων του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Να τα θυμόμαστε όλα. Αλλά γιατί ακριβώς αυτό που είπανε και οι δύο σύντροφοι με το δικό τους τρόπο, πήγαμε να διαμορφώσουμε μια ευρύτερη συσπήρωση. Αυτή είναι η δημοκρατική παράταξη. Πάντα. Πάντα ήθελε τη διεύρυνσή του. Τώρα είναι επιτακτικό για να μπούμε στο πολιτικό, γιατί η χώρα κινδυνεύει. Ξέρω αν έχει γίνει συνείδηση από όλους μας. Η χώρα κινδυνεύει να χάσει ό,τι κέρδισε τα χρόνια τα καλά της μεταπολίτευσης, στα οποία η κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστια προσφορά. Και κινδυνεύει όχι να τα χάσει σε βάθος χρόνου. Κινδυνεύει να τα χάσει μέσα σε 10 μέρες. Γιατί αυτό που είδαμε στην Κύπρο πριν από ορισμένες μέρες θα επαναληφθεί με δραματικούς τόνους
εάν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναμη ή με τους ψεκασμένους πάει να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει. Και εμείς βέβαια έχουμε υποστεί μεγάλη κρίση από τη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία όμως όλοι θεωρούμε ότι ήταν αναγκαία να γίνει για να σωθεί η χώρα. Αλλά αυτό το οποίο εποάζεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο θα είναι ισοδύναμο εθνικής καταστροφής. Γιατί η χώρα κινδυνεύει να χάσει τη χειρολαβή της. Ποια είναι η χειρολαβή της χώρας μέσα σε αυτές τις δυσκολίες? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, η δυνατότητα να δανείζεται φτηνότερα, όχι χωρίς όρους, δεν υπάρχει τέτοιο δάνειο, αυτό υπάρχει μόνο στα πρωινάδικα της τηλεόρασης. Στην πράξη, για να δανειστεί η χώρα και να συνεχίσει να δίνει μισθούς, συντάξεις και ταυτόχρονα, έχοντας πετύχει το πλεόνασμα, να μπει και σε μια αναπτυξιακή πορεία, γιατί πρέπει να γίνουν και τα δύο, να γλιτώσουμε από το μνημόνιο, αλλά να μπούμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, σε μια προληπτική γραμμή στήριξης που σημαίνει ότι θα υπάρχει επιτήρηση. Όπως υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει στην Ιταλία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα επιτήρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκληρή, αλλά αυτή είναι και δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Και προσέξτε, ο κόσμος αρχίζει και το καταλαβαίνει. Έτσι, ποια είναι η διαφορά με πριν από ένα μήνα, γιατί έρχεται κάποια στιγμή που γίνεται το κλικ. Μιλάγαμε και δεν μας ακούγανε. Νομίζανε ότι είναι όλα φορολόγητα, ότι μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Μας λέγανε, δεν μας το λέγανε παντού, έλα μωρέ, τι χειρότερο μπορεί να μας τύχει. Αυτό που μας έχει τύχει είναι το χειρότερο. Ή εμένα δεν με νοιάζει. Μπορεί εγώ να πάω ακόμα πιο πίσω, ατομικά στη ζωή μου. Γιατί έχουν σφίξει τα πράγματα το τελευταίο καιρό? Γιατί κατάλαβαν οι πάντες το κατάλαβαν, ότι φτάνουμε στο σημείο μηδέν. Ότι εδώ δεν έχει πλάκες πια. Και να ξεκινήσω από τα δικά μας. Γιατί και εμείς δώσαμε σφαλμένα σήματα. Ενώ η κυβέρνηση, εμείς αν προσέξετε, λέγαμε του Σαμαρά να είναι προσεκτικός. Ο Σαμαράς πήγε να κάνει μετά τις ευρωεκλογές τρομοκρατημένος από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πήγε να συναγωνιστεί στο ΣΥΡΙΖΑ σε λαϊκισμό και ποιος θα σκίσει πρώτος το μνημόνιο και ποιος θα διώξει πρώτος το Δουνουτού, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσει πόντους. Εμείς, δια του Βενιζέλου, είχαμε πει 7 σημεία σταδιακής απεμπλοκής. Λέγαμε δεν γίνεται αμέσως, σταδιακή απεμπλοκή χρειάζεται. Και ήρθε η πρώτη σφαλιάρα, την οποία την κατάλαβαν οι πάντες. Όταν οι αγορές αντέδρασαν και τα σπρέις τα πήγανε πάνω από το 8 πάλι, πράγμα που σημαίνει ότι ειδοποίησαν, αλλά αυτό δεν είχε επιπτώσει στην οικονομία, διότι ακόμα δεν έχουμε βγει στις αγορές. Ήταν μια πολύ σκληρή προειδοποίηση όμως. Για να μην λέμε μόνο για τους άλλους. Αλλά βέβαια αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και έφτασε η ώρα, είναι ότι όλοι απαιτούν από την Ελλάδα να έχει ένα μίνιμουμ πολιτική συμφωνία, αυτό που θα λέμε να μην έχει πολιτική αβεβαιότητα. Και την ίδια ώρα η δύναμη η οποία θέλει να κερδίσει τις εκλογές πάει και λέει αυτά τα εξωφρενικά τα οποία πήγε και είπε στο Λονδίνο, όπου εκεί τελειώσαν τα καλαμπούρια. Δηλαδή ουσιαστικά τι είπανε? Είπανε στον ελληνικό λαό, εντάξει, αυτά που σας λέγαμε ότι οι άλλοι είναι θύματα των τοκογλύφων κλπ. Κλπ. Είναι παραμύθια. Εμείς πάμε να συνεννοηθούμε με τους τοκογλύφους, συσταγωγικά. Δηλαδή, τις διεθνείς αγορές, τα funds, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι ήτανε στο Λονδίνο όπου πήγε το βασικό οικονομικό επιτελείο, που είναι αυτό που θα εφαρμόσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι αυτοί που τους κατήγγειλαν μέχρι προχτές για τοκογλύφους και τους οποίους πάνε εκεί για να συνεννοηθούν. Η συνεννόηση δεν έγινε και δεν μπορούσε να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά βγήκε ένα τεράστιο πρόβλημα για την ίδια τη χώρα. Διότι αυτοί είπανε ότι εμείς μονομερώς θα κάνουμε κάτι, δεν το είπανε καθαρά αλλά τους το είπανε, και ταυτοχρόνως εσείς πρέπει να συνεχίσετε να μας δανείζεστε. Να μας δανείζετε. Αυτό τους είπανε. Και οι άλλοι τους είπανε δεν θα σας δανείσουμε.
και τους ρώτησαν, αφού αυτό είναι το σχέδιό σας, πείτε μας, εμείς σας λέμε ότι πρέπει να έχετε δεύτερο σχέδιο. Το πρώτο σχέδιο, αυτό που λέτε, δεν περνάει. Είναι αυτό που είναι και στην Κύπρο δηλαδή. Και τους το είπανε, όμως δεν περνάει. Γιατί δεν περνάει τώρα όμως, για να έχουμε και μια επιχειρηματολογία. Για να ακούσετε το χειρότερο το οποίο είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και τους είπε, εμείς το χρέος μας στους ιδιώτες θα το πληρώσουμε. Προσέξτε, στους ιδιώτες. Τι δεν θα πληρώσουμε, το χρέος μας στα κράτη. Το 87% του χρέους πλέον είναι κρατικό. Τι σημαίνει κρατικό? Σημαίνει ότι ο Σλοβαίνος που ζει με τα μισά και λιγότερο λεφτά από τα δικά μας, μας δανείζει και του λέμε ότι τώρα δεν θα πάρεις τα λεφτά σου εσύ. Και αυτό πρέπει να περάσει από κοινοβούλια. Δεν θα περάσει. Αυτό τους είπαν. Αυτή είναι η αποκρυπτογράφηση του, τους είπαν, ότι εμείς σαν αγορές και οι άλλοι ως κράτη, δεν ούτε θα δανείσουμε, ούτε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και για να μην μιλάμε θεωρητικά, αν είχαμε πει πριν από 2 μήνες ότι θα έδινε ο Χαρδούβαλης αυτό το mail το οποίο έστειλε στην Τρόικα, με πράγματι ζητήματα μέσα τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Δεν είναι οι ξενοδόχοι μόνο που θα χάσουν από την αύξηση του ΦΠΑ, είναι προφανές ότι εδώ είναι ένα κομμάτι της εθνικής οικονομίας, το οποίο μας ενδιαφέρει. Αλλά είμαστε μπροστά στο δίλημα, θα κόψεις εκεί ή θα κόψεις συντάξεις. Και τώρα τελειώνει η θεωρία σου, θα τα βρούμε τα λεφτά, ξέρετε, από κάπου θα τα βρούμε όμως. Δεν έχει κάπου, δεν έχει κάπου, θα πεις από πού θα τα βρεις. Λοιπόν, αν είχαμε πει πριν από 2 μήνες ότι θα υπήρχε κάτι τέτοιο, η αίσθηση θα ήταν ότι η Ελλάδα θα είχε τις φωτιές που είχε χτες, αλλά όχι για τον Ρωμανό, θα τις είχε για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει απογειωθεί εκλογικά. Βλέπετε να έχει γίνει τίποτα από αυτά. Διαβάστε τις τελευταίες μετρήσεις, όχι τις μέτρων ανάλυσης που κάνει η διαταγμένη υπηρεσία. Διαβάστε τις μετρήσεις όλων των σοβαρών εταιριών. Και έπονται καλύτερες, τις οποίες θα τις δείτε. Τι αποδεικνύεται από αυτές τις μετρήσεις? Αποδεικνύεται ότι ο κόσμος αρχίζει και σκέφτεται σοβαρά. Μερικοί λένε φοβάται. Εγώ να σας πω ναι, φοβάται. Εγώ λέω σκέφτεται σοβαρά, με περίσκεψη. Αρχίζει και καταλαβαίνει. Και ο πανικός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς μήπως καταλάβει ο κόσμος. Και σου λέει τώρα, το είπε ο Τσίπρας, του ξέφυγε σε μια στιγμή. Λέει μην υπερπάντων ο αγών. Τώρα πρέπει να γίνουν εκλογές. Γιατί το λέει αυτό το τώρα? Το λέει γιατί ξέρει ότι αν περάσουμε τον κάβο της Προεδρίας, αν υπάρξει μια δυνατότητα συνεννόησης, αν υπάρχει μια δυνατότητα ενός σοβαρού πολιτικού κλίματος, θα αρχίσει να ξεφουσκώνει τον μπαλόν. Πέρα από 1,5 μήνα μας είχαν πείσει ότι το ποτάμι θα είναι τρίτη δύναμη. Δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει αυτό από τις μετρήσεις. Γιατί ο κόσμος αρχίζει και συνειδητοποιεί. Αρχίζει και σκέφτεται στα ζόρια. Λοιπόν, κοιτάξτε, την ώρα που μια πολιτική την οποία κάναμε μόνοι μας και η οποία έχει χρονικό βάθος, ας μιλάμε καθαρά, και ο Παπανδρέου πήρε βάρος ευθύνης επάνω του και δεν πρέπει να το φάμε, ο Βενιζέλος το συνέχισε και του έδωσε σε πολύ δύσκολες συνθήκες ποιότητα και βάρος, και έρχεται η στιγμή, λιώσαμε όλο αυτό το διάστημα, λιώσαμε, η παράταξη έλειωσε. Δεν έχει πάντα ο λαός δίκιο. Προσέξτε, το στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, σημαίνει ότι ό,τι ψηφίζει ο λαός γίνεται. Έχει ψηφίσει και έχει βάλει και τα μάτια του πολλές φορές. Μόνο το 20, πολλές φορές. Και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, πολλοί λαοί. Λοιπόν, σηκώσαμε ένα βάρος. Η παράταξη πήρε τεράστιο πολιτικό κόστος. Τεράστιο πολιτικό κόστος. Καλά έκανε και το πήρε. Γιατί εμείς δεν ήμασταν εύθυνοι, δεν την κοπανίσαμε. Δεν το κάναμε όπως η Δημάρχου μπήκε και μετά τρόμαξε. Είπαμε. Τώρα αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει. Τώρα αρχίζει η χώρα. Αν σηκωθεί, θα σηκωθεί και παράταξη. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, εμείς σε αυτή τη στιγμή, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε τον ενδιάμεσο χώρο όρθιο. Για να μπορέσει να υπάρχει συνέχεια. Γιατί όποτε αυτός ο χώρος, αυτό να το λέμε για να το καταλαβαίνουμε, όποτε αυτός ο χώρος συνθλίφθηκε εκλογικά και κοινωνικά,
Η χώρα μπήκε σε εθνικές καταστροφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν αυτός ο χώρος δεν σήκωσε τη σημαία της αντίστασης στην κατοχή και τη σήκωσε το κουκουέ, είχαμε τεράστια προβλήματα μετά, που τα ξέρουμε. Και βέβαια μερικοί δεν ακούσανε κάτι που τους είπανε. Κάποια στιγμή είπε ο Βενιζέλος του Τσίπρα, ξέρεις κάτι, του λέει. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, δεν καταδίκασαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Άλλους καταδίκασαν. Τους δεύτερους. Προσέξτε το αυτό. Εσείς που βιάζεστε τόσο πολύ, χωρίς πρόγραμμα να πάρετε την εξουσία. Αυτή ήταν η δουλειά. Λοιπόν, εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα να μην βγάλουμε τα μάτια μας. Το πρώτο και βασικό. Σημαίνει αυτό ότι θα. Και τελειώνουμε αυτό. Θα σταματήσουμε τις διαφωνίες μας, τις διαφορές μας, τις οποίες έχουμε μεταξύ μας. Όχι, γιατί αυτές είναι η υγεία. Είναι η υγεία όμως μέχρι ένα σημείο. Μέχρι το σημείο που δεν αναιρούν τη βασική κατεύθυνση. Και η βασική κατεύθυνση και η βασική συμφωνία την οποία έχουμε κάνει. Αλλιώς δεν θα προχωράγαμε. Είναι το ΠΑΣΟΚ πήρε τις αποφάσεις του κεντρικά, βάσει συνεδρίου. Εμείς που είμαστε σε κινήσεις, άλλες κλπ. Με βάση αυτή την απόφαση συνεννοηθήκαμε να πάμε σε ένα συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης όπου ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ είναι κατοχυρωμένος. Το ΠΑΣΟΚ, θα σου το πούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ περισσότερο, ούτε διαλύεται, ούτε αφομοιώνεται, ούτε τίποτε. Έχει την αυθύπαρτη στάση του μέσα εκεί. Το ίδιο ισχύει όμως και για άλλους. Και για να μην λέω θεωρητικά, να σου πω πρακτικά. Προχτές έγινε η σύσκεψη των μεταρρυθμιστών του Λικούδη. Πώς είναι αυτοί, είναι πολλοί? Όχι. Για πείτε μου όμως, αν αυτοί πηγαίνανε προς το ποτάμι, την πίεση ποιος θα τη δεχότανε μέσα στο εκλογικό σώμα? Εμείς. Γιατί μια εμφανίζεται ο Θοδωράκης ως δείχνει το καινούριο, θα του ερχότανε και η στάμπα πιστοποίησης από ένα παλιό το οποίο δεν είναι εφθαρμένο στα μάτια του κόσμου, έτσι, από 10 ανθρώπους. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θέλουμε εδώ. Όταν πήγαμε εμείς εκεί πέρα και αυτοί ζήτησαν εκλογική συνεργασία, θα ήταν λογικό, είναι λογικό. Εμείς το αντιμετωπίσαμε το θέμα χτες στη γραμματεία της Δημοκρατικής Παράταξης, όπου τα 2/3 και παραπάνω είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ και το 1/3, όπως ξέρετε, είναι στελέχη από τον ευρύτερο χώρο. Δεν μας απασχόλησε αυτό. Μας απασχόλησε. Και είπαμε ότι πρέπει όχι ευκαιριακά, αλλά συντεταγμένα να δούμε. Πόσοι μπορεί να έρθουν στο συνέδριο της Δημοκρατικής Παράτασης. Και είπαμε, και ο Βενιζέλος, αν προσέχετε, το λέει συνέχεια. Και νομίζω θα το πει τη Δευτέρα και στο Πρέντεντε. Ότι ανεξάρτητα από την έκβαση του συνεδρίου της Δημοκρατικής Παράταξης, δηλαδή του πόσοι θα συγκεντρωθούν στη Δημοκρατική Παράταξη, που δεν θα συγκεντρωθεί το σύνολο, το ξέρουμε. Δεν είναι και ελκυστική εικόνα που δίνουμε μερικές φορές για να μαζευτεί το σύνολο, όταν εμείς τσακωνόμαστε, την ίδια ώρα ζητάμε να έρθουν κι άλλοι. Αυτοί οι άλλοι λοιπόν μας λένε. Ότι όμως θέλουμε, αυτά ήταν τα λόγια τους, επειδή ήμουν εκεί και πήγα και χαιρέτησα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης, άκουσα ακριβώς. Να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις εκλογικά τουλάχιστον, δεν μπορεί να γίνουμε ένα, να ενώσουμε δυνάμεις εκλογικά, ώστε να μην έχουμε την τροπή να είναι η Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα και κυρίως για να υπάρξει ο χώρος. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά είναι μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Όχι γιατί αριθμητικά εμείς που είμαστε οι ευρύτεροι, ας πούμε. Ευρύτερη. Σε αυτή εδώ πέρα την υπόθεση έχουμε χιλιάδες πίσω μας. Ή γιατί ο Λικούδης, αν κάνουμε αύριο εκλογική συνεργασία, έχει χιλιάδες πίσω του. Αλλά γιατί φτιάχνοντας αυτή την ομπρέλα μπορούμε να κρατήσουμε καλύτερα και μπορούμε να δούμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και επαναλαμβάνω με απόλυτο σεβασμό. Διότι ξέρω ότι κυκλοφορεί κάτι, πάρα διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ, να διαλύσουμε το ΠΑΣΟΚ κλπ. Επαναλαμβάνω αυτό που ξεκίνησα. Εσείς μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε. Δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα εμείς ποτέ στο ΠΑΣΟΚ? Δημιουργήσαμε εμείς κανένα πρόβλημα στην πορεία προς το συνέδριο? Δεν σεβαστήκαμε απολύτως τα όργανα του, τις αποφάσεις του, τα στελέχη του? Πείτε μου μία φορά που εμείς δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα. Αντιθέτως, μας δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Επειδή είπε ο Ρίκος να μιλάμε καθαρά. Ναι, να μιλάμε καθαρά. Δεν μπορεί κάθε φορά που να κάνουμε ένα βήμα συσπήρωσης να γίνονται δύο βήματα προς συσπήρωσης. Στο εσωτερικό, εγώ καταλαβαίνω κάθε άποψη και θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ ειλικρινά. Καταλαβαίνω κάθε άποψη. Και αυτή που είπε ο Ρίκος και τις πιο ακραίες απόψεις που μπορεί να ακουστούν. Άλλο αυτό
να έρθουμε εδώ να τη συζητήσουμε, αλλά να κάνουμε και μια συμφωνία, μια συνεννόηση, ότι θα προχωρήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ πρακτικά. Η χώρα ή θα πάμε στις 14 του Δεκέμβρη σε μια συμφωνία και θα πάρουμε μια τεχνικού χαρακτήρα παράταση, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχει συμφωνία, προσέξτε γιατί όροι έχουν σημασία. Θα υπάρχει συμφωνία και απλώς το μήνα της παράτασης θα δοθεί η δυνατότητα στα κοινοβούλια, διότι και οι άλλοι πρέπει να τα αποφασίσουν και οι άλλοι έχουν εκλογές, έχουν Φιλανδία εκλογές μπροστά τους και πρέπει να πούνε, να εξηγήσουν γιατί θα δώσουν τα λεφτά αυτά στους Έλληνες. Λοιπόν, αυτό το μήνα θα γίνει αν πάμε στο καλό σενάριο. Έτσι, αν πάμε στο κακό σενάριο. Αν δεν υπάρξει καμία συνεννόηση, είναι φανερό ότι όλα θα επιταγυνθούν. Όλα θα επιταγυνθούν. Είναι καλό ότι εμείς το συνεδριό μας το βάλαμε τέλη Γενάρη, γιατί θα ξέρουμε τι θα γίνει με την Προεδρία της Δημοκρατίας και αν μπαίνουμε σε εκλογική διαδικασία άμεση. Οπότε και το συνέδριό μας αντίστοιχα θα προσαρμοστεί στις συνθήκες. Βγάλετε τις διακοπές από τη μέση, θα είναι μια κολλασμένη περίοδος. Ήδη τη ζούμε. Τη ζούμε, είναι κολλασμένη περίοδος. Απλώς είναι κολλασμένη διαπραγματευτικά αυτή τη στιγμή. Θα γίνει και στη συνείδηση του κόσμου. Ήδη γίνεται. Επαναλαμβάνω, με αντίστροφα αποτελέσματα από ό,τι νόμιζαν ορισμένοι. Ότι μόλις φτάσουμε δηλαδή στην κρίση, η μεν κυβέρνηση θα καταρρεύσει, η δε αντιπολίτευση θα απογειωθεί. Δεν προκύπτει αυτό. Παρ' όλα αυτά θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, η περίοδος του Ιανουαρίου. Εμείς λοιπόν έχουμε να κάνουμε το εξής. Και γι' αυτό θέλω να σας ενημερώσω. Ξεκινάμε τη διαδικασία μας, όχι πια τη δική μας την εσωτερική. Θα την κάνουμε τη δική μας την εσωτερική, θα βγει η Νομαρχιακή Επιτροπή. Γιατί τη θέλουμε αυτή, για να πάμε σε ένα συνέδριο απλώς να κάνουμε, να γεμίσουμε την αίθουσα. Είπαμε, με απόλυτη συμφωνία, αυτό που λέγαμε ομόφωνα παλιά. Το ερχόμενο τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα γίνει σε όλη τη χώρα η πρώτη πανελλαδική εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη με ομιλίες, συνεντεύξεις τύπου, περιοδίες, όλα τα στελέχη των κομμάτων και των κινήσεων, οι βουλευτές, οι υπουργοί, όλοι θα κατέβουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα πάνε μπροστά, θα βγούμε και με ένα χαρτί και θα πάμε στον κόσμο. Γιατί είναι πράγματα που τα έχουμε ξεχάσει, λίγο έχουμε φύγει. Έχουμε αφήσει την εκλογική μάχη και την πολιτική μάχη να γίνεται μόνο στα πρωινάδικα της τηλεόρασης. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι, θα δούμε τις διαδικασίες μας πηγαίνοντας στο συνέδριο, οι οποίες θα πηγαίνουν δίπλα-δίπλα με τις διαδικασίες της χώρας. Και θα προσαρμόζονται αναλόγως. Διότι αυτή τη στιγμή η ενημέρωση την οποία είχαμε και την είχαμε και όταν κλείσανε οι τηλεοράσεις, προχθές στη γραμματεία, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν θα υπάρξει συμφωνία ή δεν θα υπάρξει. Σήμερα, αν διαβάσατε στο Βήμα, θα σας πάρω ένα λεπτό ακόμα, για να καταλάβετε ότι η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μόνο με την Τρόικα. Η Τρόικα είναι τεχνικού και πολιτικού χαρακτήρα. Είχα μια απορία, τι θέλει ο Βενιζέλος και τρέχει στη Βασιλεία και στη σκέψη του ΝΑΤΟ κλπ. Δηλαδή τόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να χαθούν τρεις μέρες. Σήμερα το Βήμα αποκαλύπτει, και δεν αμφισβητείται από κανέναν, ότι έξω το πήρε ένα αυτοκίνητο την ώρα που ήταν στο ΝΑΤΟ, το πήγε στα γραφεία της Ευρώπης, όπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί ήταν ο Μοσχοβισή και ο ένας της Τρόικας. Και έγινε διεξοδική συζήτηση, δεν λέει τα αποτελέσματα, αλλά λέει ότι τους είπα ότι εδώ είναι. Μέχρι εδώ αυτό είναι. Εμείς δεν μπορούμε παραπέρα, σκεφτείτε τις συνέπειες. Πηγαίνει αύριο να δει το Σόιμπλε, μεθαύριο. Και προφανώς και άλλους. Κατά συνέπεια, και ευτυχώς που πηγαίνουμε εμείς, με αυτή την έννοια, που και εμπειρία έχουμε και δεν είμαστε καταβεβλημένοι όπως είναι ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή, που αισθάνεται εξαπατημένος. Διότι δεν έλαβε υπόψη του μια σειρά πράγματα. Λοιπόν, κάθε μέρα θα πρέπει να είμαστε alert, που λένε. Θα πρέπει να... Αν τώρα σε αυτή την περίοδο σου σας κάνω έκκληση, κλειστούμε στο εσωτερικό μας και αρχίσουμε. Ποιοι είναι Παπανδρεϊκοί, ποιοι ήταν με τον Βενιζέλο, ποιοι ήταν εδώ, ποιοι ήταν εκεί, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει με το θέμα της ηγεσίας. Δηλαδή, αυτά είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες της χώρας. Όχι ότι δεν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε. Και εγώ έχω άποψη για το τι πρέπει να γίνει με την ηγεσία της Δημοκρατικής Παράταξης κάποια στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή που καίγεται η χώρα, αυτή τη στιγμή που
που όλοι κοιτάνε το τι κάνουμε εμείς, θα ήταν τρελό να λειτουργήσουμε αυτιστικά. Να κλειστούμε δηλαδή στον εαυτό μας και να συζητάμε για τον εαυτό μας. Καταλαβαίνω και προβλήματα έχουν και εντάσεις που μπορεί να υπάρχουν και από τα δημοτικά σε άλλες περιοχές είχαν σκοτωθεί οι δικοί μας. Τι άλλο να σας πω, ότι στη Β' Πειραιά του συνεδριά, Β' Πειραιά τώρα, εκεί που ήταν το άντρο μας, συνεδριάσαμε για τις ευρωεκλογές Τρίτη και Κυριακή ψηφίζαμε. Δεν είχαν μαζευτεί, δεν υπήρχε ένα περίπτερο, δεν υπήρχε τίποτε. Θέλω να σας πω ότι τώρα έχουμε συνεδριάσει τρεις φορές στον Πειραιά με πολλαπλάσια συμμετοχή και με πολύ πιο ήρεμο κλίμα. Θα μας προσγειώσει η πραγματικότητα στην, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι μέσα σε όλα που πρέπει να ετοιμαστούμε, το ερχόμενο τριήμερο είναι εξαιρετική σημασία. Δεν πρέπει ούτε ένας νομός να μείνει έξω από αυτή την πανεξόρμηση, διότι αυτή και ουσιαστικά και επικοινωνιακά θα μας δώσει φτερά. Δηλαδή, είμαστε εδώ, δεν φοβόμαστε, βγαίνουμε έξω, προσπαθούμε να πείσουμε για την πολιτική μας και προετοιμαζόμαστε για το καθόλου απίθανο ενδεχόμενο να έχουμε εκλογές. Διότι αυτό ουδής ξέρει αν θα το έχουμε ή δεν θα το έχουμε. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε και με συντροφικότητα να είμαστε έτοιμοι. Για τη δουλειά εδώ και πιθανόν να φύγω. Να καλησπέρισω τα στελέχη του πάνελ και τον Ερίκο των Πνευματικών Οργάνωσεων και του φίλου εδώ πέρα που είναι οι παρόντες. Πράγματι είμαστε λίγοι, αλλά ο προβληματισμός για την κατάσταση του χώρου μας είναι σε πολύ κόσμο. Και φυσικά απέχει από κάποιες διαδικασίες. Η ευθύνη είναι όλων μας, κυρίως της ηγετικής ομάδας, των στελεχών, των μεγάλων στελεχών, αλλά και εμάς των ιδίων. Θα πω το εξής, ότι γιατί το τελευταίο καιρό παρακολουθούμε να εμφανίζονται οι νομαρχιακές οργανώσεις με δελτία, ας πούμε. Και δυστυχώς αυτές οι νομαρχιακές οργανώσεις έγιναν πώς έγιναν κάποια στιγμή που ακόμα δεν είχαμε συνέλθει από το σοκ που πάθαμε και φυσικά φτιάχτηκαν κάποιες οργανώσεις που δεν ξέρουμε αν εκφράζουν σήμερα εμάς που είμαστε κοντά στην δημοκρατική παράταξη. Και εκεί να μην γίνει αυτή η μάχη των εντυπώσεων ότι μία νομαρχιακή οργάνωση πήρε αυτή τη θέση, η άλλη πήρε την άλλη και τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιοι είμαστε με τους μεν και ποιοι είμαστε με τους δε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι ένα. Γίνεται μάχη τώρα πραγματικά να αποδείξουμε αν είναι περισσότεροι αυτοί που είναι στο Πασό και όχι με τη δημοκρατική παράταξη και αν είναι περισσότεροι αυτοί που είναι δημοκρατική παράταξη συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, εγώ προσωπικά εκεί είμαι, για να το ξεκαθαρίσω, γιατί κάποιοι θέλουν να το ξεκαθαρίσω και λένε ποιον είσαι, με τη δημοκρατική παράταξη ή με το ΠΑΣΟΚ. Είναι κακό πράγμα να γίνεται αυτό το δείγμα. Είμαστε στη δημοκρατική παράταξη που συμπεριλαμβάνει όλα στελέχη για τα οποία πιστεύαμε σε ένα δημοκρατικό κεντρό χώρο. Ανεξάρτητα που βρίσκονται σήμερα, ας πούμε, για κάποιους λόγους προσωπικούς ή επειδή στοχεύουν σε προσωπικά ιδιωτελή συμφέροντα. Εμείς δεν αρνούμε φυσικά την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Με τα καλά του και τα κακά του. Φυσικά αρνούμαστε τα στελέχη εκείνα που φυσικά ντρόπιασαν τις αξίες μας και τον λαό γενικότερα με τις πρακτικές τους. Δυστυχώς μας λυπεί το γεγονός που δίνουμε μάχη καθημερινά πολλά από σημαίνοντα στελέχη εναντίον της προσπάθειας που γίνεται σήμερα να διευρυνθεί και να συσπηρωθεί ο χώρος μας, που αυτός είναι ο στόχος. Γιατί κάποιοι λένε, τα ξεράψω και το θέμα του Ερίκο, που κάπου διαφωνούν σε ορισμένα πράγματα, λένε να διευρύνουν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν διευρύνεται. Το ΠΑΣΟΚ μαζεύεται. Και μαζεύεται γιατί φεύγουμε εμείς. Απλωθήκαμε, ας πούμε, αριστερά δεξιά. Στη σημασία βρούμε τον τρόπο εκείνο που πιστεύω ότι βρίσκεται μέσω τη δημοκρατική παράταξη που λέμε να κάνουμε, αν ξέρετε πώς το ονομάζουμε κάθε φορά, να βρεθούμε όλοι μαζί και να δούμε τι μας χωρίζουν. Γιατί δεν μας χωρίζουν πολλά πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι σήμερα εδώ που έχουμε οδηγηθεί, δύο θέσεις υπάρχουν. Λέμε η μνημονιακή και η αντιμνημονιακή. Εντάξει. Η αντιμνημονιακή εντυπωσιάζουν. Λέμε εντάξει. Είναι άσχημη η κατάσταση στην οποία ζούμε σήμερα. Εμείς δεν τη θέλουμε, άρα είμαστε αντιμνημονιακοί. Δεν ξέρουν όμως τι σημαίνει. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπαίνουμε στη φασαρία να δούμε τι σημαίνει αντιμνημονιακός και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αντιμνημονιακή πολιτική. Πού θα οδηγηθούμε, ας πούμε. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, ας πούμε. Τώρα κάποιοι προσπαθούν να θολούν τα νερά, ας πούμε. Καθόλουν η Νέα Δημοκρατία πριν γίνει κυβέρνηση. Ήρθε τώρα, ας πούμε, φυσικά φαίνεται πιο μνημονιακή από το ΠΑΣΟΚ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε αντιμνημονιακοί είμαστε. Τώρα λένε εντάξει, μπορεί να γίνουμε κυβέρνηση, να το θολώσουμε λιγάκι, να μην καταλάβει ο κόσμος πού το πάμε, τι θέλουμε. Αλλά εμείς πρέπει να, να είμαστε σταθεροί, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, ας πούμε. Ότι είμαστε εκείνοι, είμαστε μια δημοκρατικός χώρος που πιστεύουμε σε μια σταθερότητα, σε μια υπευθυνότητα θέσεων, σε αξίες, και για αυτές αγωνιζόμαστε, ας πούμε. Δεν μπορεί να είμαστε και από εδώ και από εκεί. Και... εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση, αναλάβουμε ευθύνες, γιατί ήμασταν υπεύθυνοι, ας πούμε, και ξέραμε ότι θα περάσουμε και δύσκολα και θα μικρύνει ο χώρος μας, αλλά καταλάβουμε ότι στο γενικότερο εθνικό συμφέρον. Δεν κοιτάξαμε το κομματικό που κοιτάγαμε πάντα, ας πούμε, και σήμερα κοιτάνε κάποιοι οπωσδήποτε να μεγαλώσουν το κομματικό συμφέρον και ανεξάρτητα από το θα οδηγηθεί το έθνος μας. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε στον αγώνα που γίνεται σήμερα, ας πούμε, για τη διέξοδο της χώρας, να φροντίσουμε να βρούμε όλοι, κυρίως τα στελέχη του προοδευτικού μεσαίου χώρου, μια κοινή περπατησιά, γιατί πραγματικά στοχεύουν τα ίδια ιδανικά, έχουν τις ίδιες σκέψεις για τη διέξοδο στη χώρα μας, αλλά κάπου οι προσωπικοί εγωισμοί, αυτά κάτι υπάρχουν, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και τιμά αρκετά στελέχη και από τη Δημοκρατική Παράταξη που βρέθηκαν στο συνάντηση συνέδριο και έκανε το κίνημα του Λικούδη και στο ποτάμι πηγαίνουν, γιατί αυτοί όλοι σίγουρα εκπροσωπούν ιδέες και αξίες που προσβέβαιμε και εμείς κάποτε, ας πούμε. Πραγματικά πρέπει να αγωνιστούμε όλοι για αυτήν την προσπάθεια που γίνεται, να βρούμε ένα κοινό παρανομαστή και να αγωνιστούμε για να μεγαλώσει αυτός ο χώρος και να έχουμε επιτυχία σε ό,τι επιδιώκουμε. Όχι, ξεκάθαρα. Αν είναι ένα σχόλμα βήμα. Όχι. Ξεκάθαρα. Πες τι θέλεις. Έτσι, τι θέλω να πω. Ότι ευκαιριακά υπάρχει σαν γραμματέα της Ομαλιακής, ευκαιριακά υπάρχω. Άρδραξα την ευκαιρία και έγινε γραμματέα τη τοπική οργάνωση φυλακών. Ευκαιριακά έγινε η οργάνωση στην Παραμυθιά. Έτσι. Έτσι ακριβώ το είπε. Έτσι το κατάλαβα. Έγιναν αυτά, έγιναν εκλογέ. Έγιναν εκλογέ. Εδώ έγιναν εκλογέ. Τι αντιζήτησε τώρα εκεί πέρα. Δεν έχει βίντεο να μα διακρίνει. Έγιναν σε περίπτωση που κατάσταση. Έγιναν πώ έγιναν και πώ έγιναν. Σα παρακαλώ. Διατηρούμε τι οργανώσει και φτύνουμε αίμα, συντροφέ. Το πληρώνουμε το δίκαιο από την τσέπη μας. Έρχομαι από 40 χιλιόμετρα για να σας ακούσω. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν έχουμε καμία διαφορά με εσάς, με τη Δημοκρατική Παράταξη και με οποιοδήποτε δημοκράτη. Σε συνά παιδιά του Πασόκ, ξέρετε κι εσείς. Σύντροφε Μπίστη, δεν γνωριστήκαμε εδώ, γνωριστήκαμε στον Πειραιά. Ήσουν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, ξανά ήρθε στο Πασόκ. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι στο Πασόκ. Οι διαφορές δεν είναι με εσάς που θέλουμε να αγκαλιάσουμε τη Δημοκρατική Παράταξη. Οι διαφορές υπάρχουν μέσα σε εμάς που λέγεται Πασόκ. Υπάρχουν διαφορές και αυτές θέλουμε να λύσουμε. Δεν έχουμε μέσα να λύσουμε κάτι. Να έρθουμε και στο συνέδριο της Δημοκρατίας, Παράταξης και όπου θέλετε. Αλλά έχουμε κάποια προβληματάκια εμείς σαν Πασόκ. Πού πάμε, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Εντάξει. Εδώ στο νόμο της πρωτιάς, το Πασόκ ήταν το Πασόκ. Είναι αυτά πράγματα που δεν είναι έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μπράβο, αυτό θέλουμε να συζητήσουμε. Παρουσιαστήκαμε ως είμαστε αντίπαλοι της Δημοκρατίας. Λάθος μεγάλος, τεράστιο. Ακούσατε να πούμε τίποτα. Όχι, δεν σα αγκαλιά, έχουμε να έρθει όλο τον κόσμο. Από εμά περάσατε όλοι. Δεν είμαστε εδώ, ρε παιδιά. Το κλίμα είναι ελεύθερο. Δεν δεσμεύεται κανένα σα. Όχι, το βάλατε έτσι που μπαίνει. Το κλίμα είναι ελεύθερο. Θα έρθουμε σαν Πασόκ στο συνέδριο τη Δημοκρατική Παράταξη. Υπάρχουν κάποιε διαφορέ και κάποια προβλήματα που έχουμε. Πρέπει να φτάσουμε ομόφωνα εμεί εκεί. Για να πετύχει αυτό το συνέδριο θα πρέπει εμείς να είμαστε υπεραναγκαλίσουμε. Και γι' αυτό ζητάμε συνέδριο του Πασόκ. Ξεκάθαρο δικό μας συνέδριο. Και αν θέλετε το καταλαβαίνετε. Δύο συνέδρια. Για να μπει και ο Παπαδρέος στη θέση του, για να μπει και ο Βενιζέλος στη θέση του και ο Σκαταρχής στη θέση του, για να μπουν όλοι στη θέση του. Και όλοι οι παλιοί βουλευτές, ούτε που περάσαν και κάνανε την ιστορία τους. Κάποια στιγμή όλοι οι παλιοί πρέπει να γίνουν να βοηθάνε τους καινούριους. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μας πνίγει, πώς το λένε, μας πνίγει όταν βγαίνει ο Ταμίλος κάθε μέρα. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Μα πείτε τα καλά. Μα πήγε η Πευρωνία να μα βγει στα κανάλια. Πώ θα γίνει. Μα παίρνει ένα συνεργαστικό πλέον. Η αγκαλιά με τη δεξιά πρέπει να ανοίξει. Τελείωσε. Σύντροφε, περάστε στο βήμα. Έλα στο βήμα. Εντάξει, ωραία. Όχι, έχω μάθει το βήμα εγώ. Εντάξει. Μπορώ να αγωνιστεί στο πεζοδρόμιο και εδώ. Όχι με την έννοια να ακουστεί. Ωραία λόγια εκεί. Όχι,
με αυτή την έννοια, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Είναι προσυνεδριακός διάλογος. Με αυτή την έννοια. Δεν είμαστε εχθροί του... Λοιπόν, σύντροφοι, θέλω παρακαλώ να τηρήσουμε τη διαδικασία. Όλοι, όλοι. Να τηρήσουμε τη διαδικασία, να μιλήσουμε όλοι. Να ακούσουμε με σεβασμό τι θα πει ο καθένας. Καλύτερα να λέμε, θα είναι μια, πώς πες το, μια συμβολή δική μου, συμβολή σε αυτό το διάλογο. Έτσι, είναι να μην ασχολούμαστε με το τι είπε ο προηγούμενος, αλλά να πούμε τις δικές μας απόψεις καθαρά. Εντάξει, ας ο καθένας να λέει την άποψή του σύμφωνα με αυτά που πιστεύει, έτσι. Γι' αυτό να προχωρήσουμε. Ο Νίκος Σπυρόπουλος ζήτησε πριν το Βασίλη. Εκεί στο ασύμωτο το μικρόφωνο πρέπει να είναι ανοιχτό, κλείστο. Το ξα. Κάτι γίνεται εδώ πέρα με την πρέπει να μικροφωνήσει αυτό. Μισό τελώς και πίσω, άμα τα ανοίξει το μικρόφωνο. Τα τηλέφωνα κάνουμε. Σύντροφοι, καλησπέρα. Θα καλωσορίσω τον Νίκο και τον Γιάννη και τον Δημήτρη που ήρθαν εδώ σε μια διαδικασία ξεκινήματος του συνεδρίου μας της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι μια δύσκολη περίοδος πολιτικά, όπως την πέραξε ο Νίκος ο Μπίστης, για τη χώρα και για την κοινωνία συνολικά. Αλλά είναι και το εφαλτήριο μιας καινούριας πορείας αυτής της μεγάλης παράταξης που τα τελευταία 40 χρόνια δημιούργησε τη Νέα Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Το 1974 με τον Ανδρέα Παπαντρέου μαζεύτηκε και ξεκίνησε η δημιουργία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, γιατί το 1974 πήρε ένα μικρό ποσοστό, 13%. Με μια ιδρυτική διακήρυξη του 3ου Σεπτέμβρη, η οποία συμπαρέσε όλη την ελληνική κοινωνία επί 40 χρόνια. Και περιστρεφόταν γύρω από αυτό το κείμενο η πρωτοβουλία για να αλλάξει η χώρα. Και αυτή η χώρα τα τελευταία χρόνια άλλαξε τοπίο. Εμείς αλλάξαμε. Κοινωνικές ομάδες που ήταν στο περιθώριο, άνθρωποι που ήταν στη μιζέρια έξω από το κράτος, έξω από την κοινωνία, έξω από τις υποδομές, έξω από τα πάντα, αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που ήταν δαχτυλοδεικτούμενο και χωρισμένο, μετά τη μεταπολίτευση σιγά σιγά ήρθε στα πράγματα το 81 και από το 81 άρχισε να αλλάζει μια πορεία στη χώρα. Αυτή η πορεία είναι μεγάλη. Καταρχήν, πηγαίνοντας αυτό το συνέδριο, το κεντρικό συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, πρέπει να δούμε και αυτή μας την πορεία. Η πορεία αυτή που είχε δημιουργία και λάθη και αστοχίες, αλλά πρέπει να δούμε και τη μεγάλη μας συμβολή σε αυτό το δημιούργημα στη χώρα. Σε μια χώρα μικρή που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη του ευρώ, στη χώρα, και αν δεν ήμασταν στην προσωπική μου ατομική άποψη, αν δεν ήμασταν στο ευρώ, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν χειρότερα από την Αλβανία. Την Αλβανία που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Όσο και να κακίζαμε το ευρώ, αυτό είναι που μας έσωσε σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Και να συνεχίσω και το κεφάλαιο της διαδρομής. Σε αυτή τη διαδρομή υπήρξε ο ηγέτης. Είχαμε, ενώ στην αρχή γινόταν, ο χώρος αυτός ήταν ο προοδευτικός, είχε συλλογικές διαδικασίες, αλλά λόγω της μεγάλης διαδρομής της παρουσίας ενός ηγέτη, έγινε λίγο προσωποκεντρικό. Και αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Αυτοί που αναλαμβάναν την ηγεσία προσπαθούσαν να περιστρεφόμαστε γύρω από ονοματεπώνυμο. Αυτή η παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, έχει συλλογικές διαδικασίες. Οι συλλογικές διαδικασίες που ξεκινάνε τώρα ξανά πάλι, σαν μετά από τη Χούντα, να ξαναφτιάξουμε αυτόν τον χώρο. Τον διασπαρμένο που ήταν πριν, που τον κατεγερμάτισε η Χούντα, ο οποίος ενώθηκε σιγά σιγά και δημιουργήθηκε το 48% τότε αλλαγή. Και συγχρόνως ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Γαλουχήθηκε αυτή η κοινωνία και αυτός ο πολιτικός χώρος μέσα από κάποια συνθήματα. Και κάποιες λογικές ή κάποιες πρακτικές. Είχαμε απέναντί μας ο αντίπαλος μας, ο κοινωνικός, ο πολιτικός, ήταν η δεξιά. Ναι, φτάσαμε όμως μετά από μια περίοδο αυτή και γιατί στην Ευρώπη, στην κοινωνία, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλάξαν τα πράγματα. Και φτάσαμε να κάνουμε ένα μνημόνιο για να σώσουμε τη χώρα, όπως λέμε εμείς. Γιατί εμείς, σαν κοινωνικός χώρος, σαν πολιτικός, με το 42% με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή, πήγαμε και είπαμε ότι αναλαμβάνουμε το κόστος μιας μεγάλης διαδρομής που λέγαμε άλλα πράγματα για να σωθεί η χώρα. Φέραμε τη χώρα, ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στο Καστελόριζο, μας δείχνοντας όμως πάλι
όμορφες μέρες με ωραία θάλασσα από πίσω, ότι αυτό που κάνουμε είναι ότι θα δημιουργήσουμε μια καινούργια πραγματικότητα για τη χώρα. Εμείς συνεχίζουμε να σηκώνουμε αυτό το φορτίο με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, που πιστεύω είναι δύσκολο για έναν αρχηγό ενός κόμματος μεγάλου τα προηγούμενα χρόνια να τραβάει αυτό το φορτίο αυτή την περίοδο. Όπως και εμείς οι ίδιοι, άμα βλέπουμε στη μικρή μας κοινωνία, είναι δύσκολο να λέμε να υπερασπιζόμαστε τον πολιτικό μας χώρο. Ενώ αυτός ο πολιτικός χώρος τα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτός που κυριαρχούσε και αυτός που έκανε, αυτός που μας δημιούργησε, αυτός που έφτιαξε αυτή την κοινωνία. Αν πάρουμε την περίοδο του Σιμίτη, θα δούμε στη χώρα να αλλάζει και η χώρα, η μορφή, έργα υποδομών, σε μεταρρυθμίσεις. Και τότε έγιναν λάθη, υπήρχαν λυθεί για διαφθορά. Ναι, η μεγάλη δημιουργία και στην περίοδο ακόμα του Ξύλων του Περικλέου, πάλι και τότε, να το πάρω λίγο και ιστορικά, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να βλέπουμε την πραγματικότητα. Σήμερα εμείς θέλουμε να είμαστε πάλι μεγάλος χώρος. Και είναι λογικό, δεν μπορεί να φανταστούμε τους εαυτούς μας να είμαστε πολύ μικρός. Να μαζευόμε εδώ, αυτή η αίθουσα συνήθως έφτανε μέχρι πίσω και δεν βρίσκαμε να καθίσουμε. Ποιος θα καθίσει και στριμωχνόμαστε. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να αισθανθούμε ότι είμαστε μικρός χώρος. Χώρος εννοώ που μαζευόμαστε. Γιατί στην κοινωνία αυτή τη στιγμή υπάρχει η θέληση, και αυτό δεν βλέπετε τα μεγάλα ανοίγματα να παίρνουν μεγάλα ποσοστά, γιατί δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα. Το Πασόκ όταν έκανε 48% είχε πρόγραμμα, συγκεκριμένο, συγκροτημένο πρόγραμμα. Και ήρθε και κάθε μέρα που πέρναγε έφτιαχνε, δημιουργούσε. Το 93 όταν ανέλαβε ο Σιμίτης υπήρχε άλλος εξυγχρονισμός, συμπαρέστηκε την κοινωνία. Το 96 τώρα έρχεται σε έξω λίγο τα χρόνια, δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα άλλο. Τέλος πάντων, ήταν η περίοδος όλο αυτό το χρόνο, το τελευταίο χρόνο, που δεν νομίζω κανένας να διαφωνεί μεταξύ μας, που εμείς οι ίδιοι κάθε μέρα βλέπαμε την ζωή μας να αλλάζει. Η κουβέντα που γινόταν είναι τι θα επενδύσουμε, τι θα φτιάξουμε. Σήμερα είναι τι θα περισσώσουμε, θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Θα έχουμε εργασία. Και είναι το παράδοξο σήμερα, και αυτό είναι το πρέπει να βρούμε, με ποια κοινωνικά στρώματα εμείς θα συμπορευτούμε για να φτάσουμε και να φτιάξουμε την καινούργια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 με 3 εκατομμύρια άνεργοι και χιλιάδες συνταξιούχοι και εκατομμύρια συνταξιούχοι. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Και ένα πολύ μικρό κομμάτι που εργάζεται. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε το καινούργιο μας πρόγραμμα με τις και ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις που θα, και το μεγάλο κομμάτι του επιστημονικού δυναμικού που δημιουργήσαμε, που το πληρώσαμε και φτιάξαμε, μεταναστεύει στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία. Εμείς ποιο είναι το διακήρυγμά μας σε αυτή την κοινωνία που πάμε να φτιάξουμε και ποιο είναι το μήνυμά μας που πρέπει να περάσουμε. Ποια θα είναι η διακήρυξή μας η καινούργια. Ποιο θα είναι το μήνυμά μας. Το μήνυμά μας καταρχήν είναι ενότητα στην κορυφή. Αυτό τον λίγο στελεχό που μείνανε και ονομάζονται η Δημοκρατική Παράταξη Πασόκ. Το Πασόκ πάντα ήταν Δημοκρατική Παράταξη, αν θυμάστε, και στη διακήρυξη ακόμα στην 3η Σεπτέμβρη Δημοκρατική Παράταξη ήταν. Μην ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να χωριστούμε οι λίγοι που είμαστε. Τρόπο να ενωθούμε να ψάξουμε. Αν θέλουμε όλοι να είμαστε αρχηγοί του κόμματος, εκεί υπάρχει μια δυσκολία γιατί η θέση είναι μία. Και αυτός όμως πρέπει να είναι ηγέτης με συλλογικότητα. Και να δείχνει στην πράξη τη συλλογικότητα. Δεν θα κρίνω ούτε αν υπάρξει συλλογικότητα, αλλά βλέπω ότι η Δημοκρατική Παράταξη προσπαθεί με συλλογικό τρόπο να βάλει πάλι την πορεία αυτή τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη σε ένα πάλι δρόμο. Να φτιάξει το καινούριο μήνυμα, στο οποίο και εμείς το επόμενο Σαββατοκύριακο πρέπει να συμμετέχουμε. Άκουσα κάποια πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν στη λογική. Συντροφέ, επειδή εμείς συγχώρεσέ με, δεν σας γνωρίζουμε. Εγώ, σωστό. Όπως θέλετε. Εγώ λέγομαι Χρήστος Μόσπος, είμαι κοινωνικός συντολικός, χρόνια εκτός Ελλάδος, ήρθα στην Ελλάδα και μια παρατήρηση. Προτού να γίνει Πασόκ, υπήρχε κάτι άλλο. Και εσείς οι νεότεροι το ξεχνάτε. Και είναι κάτι το αναφέρετε. Και αυτό είναι προσβολή σε κάποιους ανθρώπους που αφήσαν τα κουκαλά τους για να γίνει το Πασόκ. Και το Πασόκ δεν το έκανε μόνο του. Είχαν χιλιάδες άνθρωποι που πίσω. Τώρα με έβγαλες από το. Με συγχωρείτε, σκέψη. Ξέρεις, μου θυμίζει τώρα το παλιό που δεν ήθελε κάποιον να τον αποδοτορήσει, τσακ, το παίρνει τη σπόνη. Και αν δεν είπαμε κάποια πράγματα, είπαμε να μην φωνηθούμε. Σίγουρα, πότε να το έχουμε καθερώσει, να ξέρει ο καθένας ποιος μιλάει και τι λέει. Εγώ είμαι από τους λίγους που πιστεύουν ότι η χώρα αυτή δεν έχει πρώτησα οικονομικό πρόβλημα. Πρώτησα έχει κοινωνικό. Υπάρχει κοινωνικό έλλειμμα. Κοιτάξτε γύρω σας, κοιτάξτε γύρω μας. Η ατομικότητα,
παντελής έλλειψη αλληλεγγύης, παντελής έλλειψη σεβασμού σε κανόνες, τι μαρτυράνε. Ειδικά για εκείνους που μάθανε γράμματα. Πρέπει να ξέρουν. Και το λένε όμως. Τα που ξέρουν να το λένε. Για να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρατε όλες σας, πρέπει πρώτα να αγκαλιάσουμε την κοινωνία να γίνουμε κοινωνικότεροι. Ειλικρινείς, ενδυμότεροι, δικαιότεροι από κάποιους άλλους. Δεν είμαστε εμείς οι δίκοι ή δίκοι. Εμείς είμαστε δικαιότεροι από κάποιους άλλους. Και πρέπει να τονίζουμε αυτό όταν μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Είμαστε πιο δίκαιοι από κάποιους άλλους. Γιατί συνήθως παίζουμε με τις λέξεις, με τις ορολογίες και αυτό τι κάνει. Δίνει δηλαδή σε κάποιους να βρίσκουν τα αδύνατα σημεία τα δικά μας, του χώρου, για να μας αντιπαλεύουν. Άρα λοιπόν, για να μην μπαίνουμε τώρα εσύ και να πούμε κάτι άλλο. Κάποιοι ξεχνάνε το παρελθόν. Και λέει η αρχή, ότι ξέρει το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Και φαίνεται ότι εκεί έχουν φτάσει. Πρέπει να τα δημιουργήσουν μέλλον. Όχι μόνο για εμάς, για τους επερχόμενους. Και επειδή ακούω να υβρίζει τη γενιά δική μου, εγώ είμαι πάρα 70. Να μας δίνουν ευθύνες ότι εμείς φταίμε για την κατάρτιση της νέας γενιάς. Εμείς φταίμε που τραβήξαμε το βάρος, που δώσαμε τη δυνατότητα να ζουν ανθρωπινότερα, να ζουν καλύτερα, να φτιάχνονται. Και αυτό το νιώθω σαν μια προδοσία στη γενιά τη δική μου. Τον 60 και τον 70 που σηκώσαμε το βάρος. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπίστη. Στον σύντροφο. Εντάξει, σίγουρος. Με την ευρύτερη έννοια, γιατί και αυτή, η έννοια έχει καταταλαιπωρηθεί. Έχει καταταλαιπωρηθεί. Στο κουκουέ όταν σε λέγανε σύντροφο, επέκειτο διαγραφή. Ήταν λίγο επιθετικό. Τα ξέρω και αυτά. Είχαμε και εκεί που είχαμε, γνωριμίες. Έτσι κάνανε. Πήγε το κουκουέ στέλος με τη δεύτερη διαφωνία όξου. Αποκλεισμούς ζήσαμε και στο Πασό. Όποιος τολμούσε να κάνει, να σκέσει μια κριτική με στόχο την καλύτερη βελτίωση κάποιων συνδικών, το βάζα στην πάνω. Και να είμαστε ειλικρινείς. Και ειδικά εσείς, ειδικά όσοι άσκησαν εξουσία. Όσοι άσκησαν εξουσία. Θα, τι ποιος, ο, πώς λένε εσείς εδώ. Βαρτίζει, αυτός, α, δεν μας κάνει αυτός, αυτός και ο άκρος, κριτικάρει αυτός, άξι μάτι. Αν λοιπόν τα διαφαινόμενα δεν τα καταπολεμήσουμε τώρα στην κριτική συνάδελση, πάει, κατέφερα. Δεν ξεκινήσουμε. Βασικά εμάς τους παλιούς τους Πασόκους. Μας ενοχλεί κάπως το Πασόκ, Δημοκρατική Παράταξη, γιατί και εγώ να ρωτιέμαι, οι άλλοι, δεν είναι δημοκράτης. Ακόμα είναι ο καμένος. Δημοκράτης λέει ότι είναι. Και ο Σαμαράς, δημοκράτης λέει. Δεν θα ήταν πιο ωφέλιμο, πιο ορθό, να το μοιράσουμε αν είναι διαφορετικά. Και είπες δύο-τρεις φορές, εμείς οι άλλοι, ποιοι είστε εσείς άλλοι. Πρέπει, ποιοι είστε, πώς είστε. Εντάξει, εννοώ σε... Κατάλαβα. Κάποια στελέχη που πέρασαν και λίγο... Έτσι κάπου. Και είναι και στην επιφάνεια γιατί βρήκα και πρόεδρο στο γυαλί. Εμείς δεν έχουμε πρόεδρο στο γυαλί. Πού να γίνω εγώ γνωστός. Ή εδώ ο Χρήστος ο φίλος του σύντροφος από το πιάτο. Τώρα δεν έχει κανένας πρόεδρο. Εντάξει, είχαν όμως. Λοιπόν, συγκεκριμένα. Υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα. Συγκεκριμένο, να ξέρουμε ότι θα κάνουμε γύρω ένα, δύο, τρία πράγματα. Εκείνα που μπορούμε να κάνουμε, όχι εκείνα που θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει. Που θα θέλαμε. Εκείνα που πρέπει και μπορούμε. Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να απασχολούν πρώτα εσάς και μετά. Γιατί εμείς που δεν έχουμε την πρόταση στην πληροφορία, από εσάς περιμένουμε την πηγή. Να μας πείτε συγκεκριμένα. Πώς θα γίνει το σύνδεσμο, πώς θα εκλεγούν οι σύνδεσμοι. Πόσοι συνδυνάνε, αν πρόκειται να κάνουμε τσάρα φιέστες, όπως είχαμε εμείς στο Πασό, με 5.000 ανθρώπους, στο στάδιο εκεί, στο... 5.000 μαζεύονται. Λοιπόν, για να χειροκροτάμε, όχι, εγώ είμαι αυτό το εαυτό που όταν με καλεί να το χειροκροτήσουν, τον καθένα.
Άρα λοιπόν πρέπει να, τώρα εδώ να μας πείτε με ποιους κανόνες θα γίνουν αυτά. Συγκεκριμένα, ένα, δύο, τρία. Όχι να τρέχω εγώ πόρτα και πόρτα να μαζεύω και να τσακώνανε στον δρόμο. Γιατί κάποτε είχε έρθει ο Τσουμάκας στη Γερμανία και ανέβηκε πάνω εκεί σε ένα δίπλα και έλεγε παφτάτησε. Έλεγε ηλιδιότητες. Και όταν εγώ πέφτει του χώρου, ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Γονέων, του λέω τι ανέβεις και λες εκεί πάνω. Του λέω συγγνώμη, εγώ κάθε μέρα θα τσακώνω στα καθενήν τους ανθρώπους. Και εγώ θα τρέχω να βρω δασκάλους. Ώρες, βιβλία. Ήρθε ο Τσουμάκας στην Ελλάδα, μια χαρά υπουργός έγινε, δύο-τρεις φορές και τελείωσε. Τώρα είναι στους Ελσίς. Τώρα κι άλλο χώρο. Λοιπόν, τέτοια φαινόμενα τώρα, εδώ, ειλικρινά, σε κάποιους δεν θα αρέσουν αυτά που λέω. Εγώ δεν λέω κάτι να γίνω αρεστός. Λέω κάτι να προσθέσω σε κάποια πράγματα, προσέφερα κάποια. Έχω τη διάθεση και τη θέληση να προσφέρω ακόμα, αλλά κάτω από δεσμένους κανόνες της συνθήκης. Αλλιώς... Μιας και ήρθε η ώρα για να πούμε κατάφατσα την αλήθεια για την πραγματικότητα και επ' ευκαιρία κύριε Βλαντή, την περίοδο το 9-12 ήσουν μέλος της πολιτικής ομάδας, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι τότε εμείς οι ίδιοι βγάλαμε μόνοι μας τα ματάκια μας, γιατί το Μάη του 10, από εκεί άρχισε η κατάρρευση, ο χειρισμός, όχι στη λύση, η λύση ήταν αυτή, δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική, αλλά ο χειρισμός όμως που έγινε τότε ήταν πέρα ολέθριος και καταστροφικός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πήραμε λοιπόν τότε, κύριε Βλαντή μου, το βάρος όλο πάνω μας και λειτουργήσαμε σαν καθαρτήριο και πλυντήριο όλη την καραμαλική επταετία, το 4 μέχρι το 9. Εγώ δεν θα μπω σε παραφιλολογία τώρα και πολιτικά που ήταν πολλά, ότι κάποια τότε ήταν σχεδιασμένα και προσχεδιασμένα. Αυτά δεν τα πιστεύω, αλλά η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Και η πραγματικότητα σήμερα, σύντροφοι, λέει ότι έχουμε ένα κίνημα που το κατεβάσαμε κάτω από την ψήφια. Είναι μονοψήφιος αριθμός, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον. Και προσπαθούμε τώρα να το διευρύνουμε όπως εσείς λέτε, κύριος Μπίστης έρχεται εκεί, να το κάνουμε μια μεγάλη ευρεία δημοκρατική παράταξη, φέροντας μέσα, έξω από τους δημοκρατικούς συνδέσμους, του Λικούδη, του ενός, του αλλού, του άλλου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύουν και τι απήχηση έχουν οι συγκεκριμένοι στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πάντως, ένα κίνημα για το οποίο τουλάχιστον εγώ αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία όμως όλων στο ΠΑΣΟΚ είμαστε περήφανοι, γιατί όπως είπε και προηγούμενα ο σύντροφος ο Σπυρόπουλος, πάνω από το 50% της ελληνικής κοινωνίας που ήταν στο περιθώριο και στην αφάνεια, τους φέραμε στο προσκήνιο. Τώρα μας λέτε ότι θα πάμε σε ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Παράταξης. Ειλικρινά θα μου επιτρέψετε να εκφράσω ένα σκεπτικισμό πάνω σε αυτό. Και όπως είπατε και από μόνοι σας εσείς οι συντροφευγιστοί, αν σε δύο μήνες έχουμε εκλογές, αλήθεια, τι θα κάνει αυτό το συνέδριο? Και αν είναι ένα συνέδριο, γιατί πολλά ακούγονται τελευταία, πάνε, ξέρω εγώ, σύντροφοι στις πολιτικές επιτροπές, αποφασίζουν κάποια πράγματα ομόφωνα και μετά βγαίνουν έξω και μαζεύουν υπογραφές για αντίθετα. Αν πάμε σε έτσι κάποιο συνέδριο που, να μην το πω σύγκρουσης, αλλά μια σκληρής αντιπαράθεσης, και δεν ξέρω τι πω, αυτό τι αποτέλεσμα θα έχει? Εγώ αυτό που έχω πραγματικά να πω και έχω να προτείνω είναι ότι αυτός ο χώρος που λέγεται ΠΑΣΟ θα πρέπει να συνεχίσει. Όλα τα κορυφαία στελέχη και τα μεσαία και η βάση να συστρατευτεί πάνω σε αυτό. Αυτή δε
που ξέρουν αυτή το χώρο τα δύο κορυφαία, Παπανδρέου και Βενιζέλος. Ο μεν κύριος Βενιζέλος πραγματικά θα πρέπει να βελτιώσει και να προχωρήσει το προφίλ και τη δημοφιλία του όσο μπορεί περισσότερο. Ο δε σύντροφος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, αν θέλει να περισσώσει πραγματικά την στερεοθυμία του, θα πρέπει να στρατευτεί μέσα σε αυτό το κίνημα, μέσα από πραγματικούς όρους, μέσα από πραγματικά να δουλεύει όλοι μαζί για αυτόν τον χώρο, πέρα από διασπαστικές κινήσεις και όλα τα συνακόλουθα, για να προχωρήσει λοιπόν αυτό ο χώρος μπροστά. Δεν ξέρω πραγματικά, είμαι πολύ σκεπτικιστής στο συνέδριο αυτό και δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει το συνέδριο. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει σύντροφοι να προχωρήσουμε ενωτικά όλοι, να προβάλλουμε μία πραγματικά ρεαλιστική, ειλικρινής πολιτική πρόταση μέσα στην ελληνική κοινωνία με βάση τα σημερινά δεδομένα και να λέμε την αλήθεια στον κόσμο για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Θα με ακούσετε. Εκείνο που κατάλαβα από αυτά που άκουσα εδώ από τους συντρόφους, αλλά και από αυτά που ακούω εκτός αιθούσης, στα καφενεία, στις παρέες, στις συζητήσεις, παντού, μου δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει κυρίως ψυχολογικό πρόβλημα στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους όλοι στο Πασόκ. Και το λέω αυτό, σύντροφοι, για να καταλάβετε ότι απολύτως νιώθω το πρόβλημα αυτό. Θα σας πω ότι για πρώτη φορά πήγα σε κάλπη και ψήφισα το 1974. Πρώτη φορά άσκησα εκλογικό δικαίωμα το 1974 στις εκλογές εκείνες και από τότε μέχρι σήμερα ψηφίζω το Πασόκ. Σε μια ευρωεκλογή ψήφισα τον Λεωνίδα Κύρκο. Όλα τα υπόλοιπα από το 1974 μέχρι σήμερα εγώ είμαι ψηφοφόρος του Πασόκ. Άρα και εγώ έχω ψυχολογικό πρόβλημα. Αλλά όμως, άμα δεν περάσουμε τα ψυχολογικά προβλήματα και τα συναισθηματικά, θα βγούμε έξω από το παιχνίδι. Το θέμα σήμερα, το πολιτικό πρόβλημα για μας όλους είναι αυτό που λέμε δημοκρατική παράταξη, πού οριοθετείται. Εμείς ξέραμε ότι το Πασόκ είναι ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει έκφραση πολιτική για αυτό το χώρο. Όχι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη, πιστεύω εγώ, και παγκόσμια. Σήμερα το Πασόκ από μόνο, χωρίς την προσπάθεια για τη διεύρυνση και για την δημοκρατική παράταξη, την νέα, τη μεγαλύτερη, μπορεί να εκπροσωπήσει πια αυτό το χώρο όπως το έκανε τη δεκαετία του 80 και μετά. Σύντροφοι, η γνώμη μου είναι όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Και να μην ξεχνάμε ότι έφτασε εκεί που είναι σήμερα, γιατί έχει υποστεί, κατά τη γνώμη τη δική μου την ταπεινή, έχει υποστεί διπλή δολοφονία το Πασόκ. Δολοφονήθηκε δυο φορές. Δολοφονήθηκε ηθικά πρώτα, Τσοχατσόπουλος Άκης, παρολίγων πρωθυπουργός. Και είπε περί αυτών, και δεν είναι μόνος, το δολοφόνησαν ηθικά το Πασόκ. Και ένα κόμμα ηθικά δολοφονημένο, νομίζω ότι δεν υπάρχει στην ουσία στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να αναταχθεί. Υπέστη και άλλη και πολιτική δολοφονία. Από τους άτυχους, κατά τη γνώμη μου, χειρισμούς που ξεκίνησαν από την προεκλογική περίοδο του 9. Νομίζω ότι ίσως είναι ακόμα και χειρότερα τα λάθη, γιατί τα πολιτικά λάθη είναι εκείνα που μας έφεραν κυρίως εδώ και το ηθικό είναι μέγα θέμα. Οι χειρισμοί λοιπόν, υπενύχθηκε ο Γιώργος, ο Πανταζής, ο προηγούμενος ομιλητής, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, αυτά που λέγαμε προεκλογικά το 2009.
πού ζούσαμε και απευθύνομαι στον σύντροφο βουλευτή. Ήταν συγκοινωνιστική ομάδα. Πού ζούσαμε εκείνη την εποχή. Δεν ξέραμε τι γινόταν στη χώρα εσωτερικά. Δεν ξέρουμε τι γινόταν στον περίγυρο, στην Ευρώπη. Το πολιτικό σύστημα που πήγαινε. Δηλαδή, κανένας δεν ήξερε. Δεν ήξερε κοινωνιστική ομάδα, βουλευτές, στελέχη, κεντρικές επιτροπές, γραφεία, αρχηγοί, υπαρχηγοί. Κανένας δεν ήξερε τι γινόταν. Είναι αυτά που είπαμε προεκλογικά. Θυμάται κανένας τι είπε αυτό το κόμμα το δικό μας στις εκλογές του, πριν τις εκλογές του 9. Το θυμάται κανένας τι είναι αυτά που έλεγε. Άρα λοιπόν, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με υπαιτιότητα δική μας. Τώρα, θα μας σώσουν τα σύμβολα και τα ονόματα και όλα αυτά. Και χωρίς να παρεξηγηθώ να σας πω και κάτι. Ο Καραμαλής, ο Μακαρίτης, άλλαξε το όνομα ο ίδιος δύο φορές. Δύο ή τρεις, νομίζω δύο, από ό,τι θυμάμαι εγώ. Ο ίδιος την είχε ονομάσει, Νέα Δημοκρατία την έκανε ο ίδιος. Όταν έκρινε ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί, για φανταστείτε τώρα να έρχονται και το 1974 και να έλεγε πάλι ΕΡΕ το κόμμα. Φανταστείτε τώρα τι συνειρμούς υπήρχαν στο εκλογικό σώμα και στο λαό με όλα αυτά. Με το βίο και την πολιτεία της ΕΡΕ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πάθουμε τίποτε ή θα απαξιωθεί το έργο του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε, αν πάψει να υπάρχει ως όνομα. Δεν έχω τέτοιες εγώ αναστολές και ανησυχίες. Κατανοώ απολύτως όμως και τον σύντροφο εδώ που φοβάται ότι δεν θα υπάρχει, θα διαλυθεί το Πασόκ, θα εξαερωθεί και εξατμιστεί. Είναι κατανοητές αυτές οι ανησυχίες και αυτοί όλοι οι προβληματισμοί. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να φτιαχτεί καινούργια δημοκρατική παράταξη. Και αν δεν φτιαχτεί τώρα, δεν θα φτιαχτεί ποτέ. Εμείς θα βρεθούμε στον αέρα ή θα αγωνιστούμε τώρα να κάνουμε την καινούργια δημοκρατική παράταξη που το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι πολιτικές συνθήκες, νομίζω αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά τώρα. Δεν θέλω όμως, γιατί δεν ξέρω ότι θα δημιουργεί πρόβλημα. Αν πούμε τώρα τι επιδιώκουν αυτοί που θέλουν και άλλο συνέδριο, όχι οι απλοί ψηφοφόροι και οι σύντροφοι, οι αγωνιστές που δεν πήραν τίποτα ποτέ από το Πασόκ. Τους περισσότερους που ξέρω εγώ δεν πήρε κανένας τίποτα. Μιλάω για τους παραπάνω εκεί, περί της ηγεσίας και τα λοιπά. Αυτοί έχουν κάποιους προσωπικούς στόχους προφανώς. Αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα και έχουν στάσεις είναι άδολοι εντελώς. Και να τους κατανοήσετε και εσείς. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Τα λέμε με τους συντρόφους κάθε μέρα. Εκείνο που θα πω κλείνοντας είναι ότι ό,τι καλύτερο μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να συσπηρωθούμε όλοι σε αυτό το εγχείρημα της δημιουργίας της ενιαίας δημοκρατικής παράταξης αυτής που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας και δόθε της Κομμουνιστικής Αριστεράς. Δεν βλέπω εγώ να ασχοληθούμε με κάτι πιο σοβαρό πολιτικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, έχουμε πει πολλά για την κεντροαριστερά και για το Πασόκ σε προηγούμενες συναντήσεις. Σε μία ήταν και ο σύντροφος ο Νίκος Πίστης. Θα είμαι σύντομος. Πρώτον, για να δοθεί δυνατότητα σε όλους να πούν τις απόψεις, γιατί προσυνεδριακός διάλογος είναι, καλό είναι να μιλήσουν όλοι. Και για λόγους οικονομίας χρόνου. Βέβαια, εμένα μου ενδιαφέρει και το πόσα συνέδρια θα γίνουν. Ξεκαθαρίσαμε, είπαμε θα γίνει της Δημοκρατικής Αριστεράς το Γενάρη, έτσι. Της Δημοκρατικής Παράταξης. Δημοκρατικής Παράταξης το Γενάρη. Το Πασόκ θα γίνει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να ξέρουμε τέλος πάντων και στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου να ξεκαθαριστεί και αυτό. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε συνέδριο Δημοκρατικής Παράταξης και να μην ξέρουμε τι θα γίνει με το Πασόκ.
συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι του ΠΑΣΟΚ της κεντροαριστεράς. Πέρα από τη γενική διαπίστωση ότι υπάρχει κρίση, γενικευμένη κρίση, οικονομική, πολιτική, κοινωνική, ηθική, ξέρουμε ότι η χώρα μας έχει πτωχεύσει άλλες 2-3 φορές, έτσι. Και έχει ανακάμψει. Δανεισμένη η χώρα, ανέκαθεν είναι. Δεν μας ξενίζει η κατάσταση αυτή. Απλώς δεν χρειάζεται η τοπάδια, δεν χρειάζεται με μεμψημερία σε καθημερινή βάση. Νομίζω ότι και τώρα θα ανακάμψουμε. Θα χρειαστούν βέβαια κάποια χρόνια, αλλά θα ανακάμψει η χώρα. Γνωρίζουμε όλοι το γνωστό που είπε ο Χαρίλος Τρικόπης παλιά. Δυστυχώς επτωχεύσαμε, έτσι. Αυτά είναι μαθήματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και είμαι σίγουρος ότι εγώ είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα ανακάμψουμε. Το θέμα είναι σε πόσα χρόνια. Άλλος λέει ότι θα ανακάμψουμε σε ένα χρόνο. Οι κυβερνώντες επίσης αρχίσανε και λένε ανακάμψαμε ήδη. Βέβαια είναι αυτονόητο ότι αυτή η φαινομενική ισορροπία δεν βρήκε κανέναν, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει η χώρα δεν θα καταρρεύσει, θα ανακάμψει. Ήθελα να πω δύο λόγια για την κεντροαριστερά. Είναι κατάλληλη συγκυρία για την ανασυγκρότησή της και έχει μέλλον στη χώρα μας. Μπορεί να καλύψει το χώρο από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει ένα ποσοστό το οποίο προσεγγίζει το 20% περίπου. Μπορεί να αντισταθεί στο δικοματισμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ζητά πολιτική στέγη. Για την ανασυγκρότησή της δεν αρκεί η προγραμματική συμφωνία σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Χρειάζεται να συνδιαμορφωθεί ένα κοινό προοδευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή όλων κομμάτων, προσωπικότητων, κινήσεων και ενεργών πολιτών. Επίσης, σημασία έχει το είδος και η εντυμότητα αυτών που θα συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Χρειάζεται επανασύνδεση των δεσμών με τα λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Το εγχείρημα αυτό θα πετύχει καλύτερα αν εφαρμοστεί και η απλή αναλογική. Το ζητούμενο δεν είναι αν θα έχει ρόλο και λόγο ο Βενιζέλος ή ο Παπανδρέου. Το ζητούμενο είναι αν θα μπορέσει να ορθοποδήσει ο κυοφορούμενος πολιτικός φορέας της κεντροαριστεράς. Είναι αδιάφορο αν θα έχουν ρόλο και λόγο αυτοί κατά βάση. Ο Παπανδρέου τι θέλει. Εγώ προσπαθώ να διαγνώσω προθέσεις. Προσπαθεί να γίνει ένα νέο ΠΑΣΟΚ, το οποίο πιθανόν αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί μαζί του και θα κατηγορήσει τον Βενιζέλο επειδή συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Προσπαθώ, επαναλαμβάνω, να διαγνώσω προθέσεις. Δηλαδή, πού το πάει ο καθένας. Διεκδικεί ρόλο στο μέλλον ή ενδιαφέρεται για το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικό ενδιαφέρον. Όχι για τον εαυτό του. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα απλώς υποθέσεις κάνουμε. Διάγνωση προθέσεων. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, πρώτα απ' όλα χρειάζεται αυτοκριτική και λήψη σοβαρών και σημαντικών αποφάσεων. Αν δεν πάρουμε αποφάσεις τώρα, πότε θα πάρουμε, όταν θα φτάσει στο 1%. Το ζητούμενο είναι τι εκφράζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Ποιους εκπροσωπεί, σε ποιους απευθύνεται και ποιο είναι το όραμά του. Πρέπει να πει την αλήθεια στο λόγο για τις ευθύνες και τα λάθη του, την αλήθεια για τις προοπτικές εξόδου της χώρας από την κρίση και τη δική του πρόταση. Επίσης, πρέπει να θέσει τις διαχωριστικές γραμμές που το διαφοροποιούν από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στα πλαίσια της συγκυβέρνησης. Μια σημαντική απόφαση είναι η αλλαγή ηγεσίας ώστε να εκλεγεί πρόεδρος όποιος προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ ουσιαστική προοπτική ανάκαμψης. Να εκλεγεί κάποιος ο οποίος θα εμπνέει, θα ενώνει, θα διευρύνει και θα δίνει νέα προοπτική στην ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αρχηγικό κόμμα, όμως ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ικανός ηγέτης. Οδήγησε το ΠΑΣΟΚ σε σημαντικές νίκες και τη χώρα σε πολλά επιτεύγματα. Δυστυχώς, οι διάδοχοι του αποδείχθηκαν πολύ μικρότεροι των περιστάσεων και έφτασαν τον ΠΑΣΟΚ στο κατώτατο επίπεδο. Ευχαριστώ.
πορεύουν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Όπως όλοι μας εξάλλου. Καταλαβίζει πού θα βρεθεί, πώς θα βρούμε τον τρόπο, πώς θα βρούμε εκείνο το όραμα, εκείνη τη δυναμική που είχαμε παλιά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Είναι κρίσιμο σήμερα το Πασό, στην πατρίδα μας. Μου λένε, δεν μας χρειάζεται πλέον το Πασό, πολλοί συντροφοί, γιατί αντί να έχουμε τον ήλιο, πήγαμε στο φεγγάρι, πήγαμε στο άλλο, στο αστέρι, το ΣΥΡΙΖΑ. Οι αρχές μας πλέον μας εκπροσωπούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Προβληματίζουμε, λέω. Λέω, ναι, έτσι δηλαδή. Μήπως το ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερο να πάμε εκεί, ας πούμε. Υπάρχουν προβληματισμοί στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Άκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ελπίδες στον κόσμο. Λέω, θα δώσουμε εκείνο, θα δώσουμε το άλλο. Και πιστεύει ο κόσμος. Από εδώ, από εμάς, σου λέει, συμπορεύονται με το μνημόνιο. Το κόμμα του Πασόκ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να μας δώσει. Θα εφαρμόσουν την πολιτική του μνημονίου. Τι μπορεί να αλλάξει από αυτά τα κόμματα τα δύο. Τι είναι αυτό το ρηξικέφι, το καινούριο. Πού μπορούμε, δηλαδή, ποια είναι η ελπίδα που μπορούμε να περιμένουμε από το χώρο του Πασόκ. Προβληματισμό μεγάλη. Τώρα που ερχόμουν κάτω, μου είπε ο σύντροφος, ο Χρήστος Τριανταφύλου, το Πασό χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ. Να ξυπνήσει δηλαδή, να ταρακουνήσει την κοινωνία. Χρειάζεται το Πασό να πάρει, να δώσει λύσεις και προοπτικές στην πατρίδα, τέτοιες που να επιστρέψουν τον κόσμο πάλι σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα κάτω να δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξωθεν πολιτική η οποία μας επιβάλλεται. Είμαστε σε θέση αυτή την πολιτική εμείς να την αντιμετωπίσουμε αύριο, γιατί θα έχουμε εκλογές. Αν όχι σε 2 μήνες, σε 5 μήνες, σε 1 χρόνο. Τι καινούργιο μπορούμε να βγάλουμε εμείς για να την παρέχουμε στο μνημόνιο αυτό, δηλαδή, και να δώσουμε κάτι καινούργιο στην πατρίδα μας. Τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει τον Έλληνα να έρθει σε εμάς για να κερδίσει κάτι από εμάς. Βλέπω αδυναμία αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Και στη συγκυβέρνηση που είναι και το Πασόκ μαζί. Αδυναμία δηλαδή να προσδιορίζει την ύπαρξή του μέσα σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουμε πείσει μέχρι τώρα ότι είμαστε χρήσιμοι, ότι πρέπει να είμαστε στο μνημόνιο, δηλαδή θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πολιτική. Δεν πείσαμε την κοινωνία. Και βλέπω ότι η κοινωνία μας έχει βάλει στο περιθώριο, γιατί δεν πρεσβεύει τίποτα από εμάς. Λοιπόν, εγώ προτείνω, βέβαια η γκρίνιση για τον παππού, αυτό δεν τα σύμφωνα με τον συντρόφο, καλές είναι οι κριτικές. Δεν διαφωνώ εγώ και οι αυτοκριτικές κλπ. Εκείνο με πειράζει όμως και θέλω να βρούμε λύσεις, να προτείνουμε εδώ στους συντρόφους μας απόψε. Μπράβο στο λίγο το πίσω που τον βλέπω πάλι εδώ, έχει έρθει στη διάθεση και σε κάποιες αντιπαραθέσεις που χάρηκα. Λοιπόν, σας συγχαίρω σύντροφε και πρεσβεύω σε εσάς και στους όλους τους δημοκράτες να βρούμε τρόπο να επαναφέρουμε τον κόσμο στη δημοκρατική παράταξη. Εγώ πιστεύω ότι μόνο μέσα από τη δημοκρατική παράταξη μπορούμε να βρούμε λύσεις για να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα που μας έρθει, που μας φέρει το μνημόνιο που το στηρίζουμε και το φέρουμε και εμείς όμως. Δεν είναι το πρόβλημα. Φέρουμε ένα μνημόνιο. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το φέρουμε. Και εμείς αυτό το μνημόνιο αύριο θα έρθουμε να το διαχειριστούμε καλύτερα από τους άλλους. Τους αριστερούς δεν τους πιστεύω. Ο κόσμος κρατάει πατινή. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να πάει πάρα πολύ όπως ήταν σε αυτό. Περιμένει. Έχουμε ένα 18% περιμένει. Τι περιμένει. Εμάς περιμένει. Να δώσουμε καινούργιες λύσεις, να δώσουμε ελπίδα. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Να βρούμε. Καταρχήν, συμφωνώ με τον σύντροφο του Δημήτρη τον Τζίτσο, θα πρέπει πρώτα να ενωθούμε όλοι, να γίνουμε μια ομάδα, να αγκαλιάσουμε αυτή την παράταξη, να δώσουμε μια καινούργια προοπτική, μια καινούργια ελπίδα. Δεν μπορούμε εμείς από κάτω να σκεφτούμε κάτι συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι
πρώτα ξεκινάμε από τη σύμπνοια και από την αγάπη. Έτσι, να συντηρηθούμε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, αυτές που λέμε δημοκρατικό τόξο, που λέμε δημοκρατική παράταξη, να βρούμε λύσεις για να βοηθήσουμε σε αυτή τη λέλα που λέγεται μνημόνια. Που βέβαια, συμφωνώ και εγώ ότι δεν γίνεται να παίρνεις να μιλά. Το έχει καταλάβει στην κοινωνία, χωρίς όρους. Έτσι. Και όμως, μέρος της κοινωνίας μετά την ομιλία του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη αναπτερώθηκε. Σου λέει, όντως εδώ θα τα δώσει. Θα αυξήσει μισθούς, θα επαναφέρει τον δώρο των Χριστουγέννων, θα δώσει περισσότερες συντάξεις, θα κρατήσει περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή, πράγματα που δεν συνάδουν με τα μνημονιακά προγράμματα, που δεν τα έχει και η πατρίδα μας. Τώρα, όσον αφορά για το συνέδριο, εμείς κάναμε μια συγκέντρωση στο Φιλιάτι και οι περισσότεροι είπαμε δεν χρειάζεται να στηρίζουμε άλλο τη Νέα Δημοκρατία. Τι στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί μας βρίζουν, μας προφυλακίζουν. Το έργο μας που εννοείται είναι έργο και δικό μας, δεν το προβάλλουν καθόλου. Αυτοί φαίνονται, αυτοί κρατάνε ποσοστά πάνω από 20% που μαθήκαμε. Λοιπόν, τι στηρίζουμε από αυτούς. Να πάμε σε ένα συνήθεια και να ρίξουμε εμείς την κυβέρνηση. Να τη ρίξουμε εμείς τη Νέα Δημοκρατία, όχι να μας στηρίξει ο συνασυμβισμός με πρόσημα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα μου πείτε τώρα, είναι σωστό αυτό. Φτάσαμε στο τέλος και να αρχίσουμε το γάλα. Είναι προβλήματα αυτά. Πάντως εκείνο που προτείνω και περιμένω από εσάς και με χαρά θα συμμετέχω σε ένα συνέδριο είναι να βρούμε τον τρόπο για να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά τον κόσμο μέσα από ελπίδα, μέσα από προοπτική και μέσα από το μνημόνιο που έρχεται να έχουμε τις καλύτερες λύσεις, καλύτερες προτάσεις, ρεαλιστικές και προσβάσιμες. Το θέμα του μνημονίου, μόνο 2 λεπτά. Γιατί όλοι αντιμνημονιακοί ήταν, ξεκίνησαν και στο δρόμο ο Σαμαράς άλλαξε πρώτος. Τώρα άρχισε να αλλάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το μνημόνιο δεν είναι αυτό που έφερε την κρίση. Η κρίση είναι αυτή που έφερε το μνημόνιο. Το μνημόνιο, δηλαδή η συμφωνία με βάση την οποία η Ελλάδα μπόρεσε να δανειστεί αυτά τα χρήματα που χρειαζόταν όταν τα χρειαζόταν για να επιβιώσει, αυτό θα κριθεί, ήταν η διαχείριση της κρίσης. Η οποία δεν ξέρω ιστορικά θα αποδειχτεί σωστή, λάθος, η ιστορία θα το γράψει. Και έχει μέσα σκληρούς όρους το μνημόνιο. Έχει πάρα πολύ σκληρούς όρους που μας επέβαλαν οι δανειστές, γιατί αλλιώς δεν λέει ο δανειστής είναι αυτός που επιβάλλει τους όρους. Έχει όμως και πράγματα αυτό που λέμε μνημόνιο γενικά, αυτό που λέμε μνημόνιο, δηλαδή ένα σύμπλεγμα τεράστιο νόμων που ψηφίστηκαν στην χώρα μας, έχει και πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και τα οποία δεν τολμούσε το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, γιατί ήταν αναπαυμένο μέσα στο λαϊκισμό που χάιδευε τα αυτιά της εκλογικής του πελατείας. Και εδώ πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη, τις δικές μας ευθύνες πρώτα και των αλλωνών. Λοιπόν, και σήμερα ακόμα το λάθος ο Σαμαράς συνεχίζει να το κάνει. Το είπε ο Νίκος πριν. Όταν βιάστηκε να πει και να θριαμβολογήσει, εμείς θα φύγουμε από το μνημόνιο, έτσι από τη συμφωνία. Πράγμα που σας λέω ότι ήταν τεράστιο λάθος. Και εξακολουθεί να το κάνουν αυτό το λάθος. Το ίδιο κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε, ο οποίος βέβαια αρχίζει σιγά σιγά μέσω των διαφορετικών απόψεων που εκφράζουν τα στελέχη του, αρχίζει να βάζει νερό στο κρασί του και θα έρθει αύριο και θα φάει τα μούτρα του. Εμείς, αν θέλαμε να λειτουργήσουμε με μικροκομματικά κριτήρια, μακάρι να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτοδύναμος, γιατί θα καταρρεύσει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όμως, το θέμα είναι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε, να μπορέσουμε να φύγουμε από την κρίση, όχι από το μνημόνιο. Εάν φύγουμε από την κρίση,
θα πάψουμε να είμαστε και υπό το βάρος του οποιοδήποτε μνημονίου. Δηλαδή, της οποιασδήποτε επιτήρησης, όσο σκληρή κι αν είναι, έτσι, γιατί θα μπορέσει η χώρα μας να σταθεί στα πόδια της μόνη της. Άρα λοιπόν, μην δαιμονοποιούμε το μνημόνιο. Να δαιμονοποιούμε την κρίση και αυτούς που συνέβαλαν περισσότερο, και έχετε δίκιο σε αυτό, ότι, και κλείνω εδώ, δεν θέλω να μην σας παίρνω το λόγο, ότι ουσιαστικά τους αθωώσαμε τον Καραμαλή, της διακυβέρνησης 4-7, τον 4-9, συγγνώμη, τους ξεπλύναμε, τους αθωώσαμε με τα δικά μας πολιτικά λάθη. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Συγγνώμη για την διακοπή. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί είμαι εδώ σήμερα και να ερμηνεύσω για τη δικιά σας την παρουσία. Αν μου το επιτρέπετε και αν υπάρξει κάποια διαφωνία, θα ήθελα να την ακούσω. Σύντροφε, εγώ είμαι εδώ σήμερα από όταν ιδρύθηκε το Πασόκ μέχρι σήμερα, γιατί δεν θέλω σήμερα να χαρίσουμε, να χαρίσω σε άλλους χώρους την προσφορά του Πασόκ στην ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Και εννοώ από όταν έγινε πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπου την πλειοψηφία του ελληνικού λαού την έβγαλε την αφάνεια και της έδωσε ρόλο στο οικονομικό, στο πολιτικό και στο κοινωνικό γίγνεσθε της Ελλάδας. Όταν αργότερα το ΠΑΣΟΚ έβαλε τη χώρα στην ΟΝΕ, με ό,τι αυτό σημαίνει, και όταν φτάσαμε στην κρίση που περνάμε τώρα, όπου το ΠΑΣΟΚ πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στην σημερινή κυβέρνηση. Για όλους αυτούς τους λόγους, για να σωθεί η χώρα, έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ συνεχίζω να είμαι παρόν και να λέω ότι είμαι ΠΑΣΟΚ και να ψηφίζω ΠΑΣΟΚ με όποια μορφή και αν κατέβει σε οποιαδήποτε οικονομική διαδικασία. Και να ισχύει και αυτό που είπε και ο Βενιζέλος, σημασία έχει τι ψηφίζεις στο παραβάν. Προσωπικά πιστεύω ότι η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση ήταν αναγκαία, απαραίτητη και πιστεύω ότι λειτουργήσε υπεύθυνα ως ένα κίνημα που κυβέρνησε τη χώρα τόσα χρόνια για να σωθεί, η χώρα. Βεβαίως, όλοι έχουμε τις γκρινιές μας και τις αντιρρήσεις μας για λάθη που έγιναν στο διάστημα. Έκανα δύο έτσι επιγραμματικά, θα σας πω, σύντροφοι από τα κεντρικά. Όλοι βλέπουμε πολλές φορές να υποκαθιστά ο πρόεδρος μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν υπάρχει ανάγκη. Και αφού είπατε και προηγουμένως ότι ξεπλύναμε τον Καραμαλή, αυτή τη στιγμή με την παρουσία του Βενιζέλου να απολογείται, μάλλον να ενημερώνει παύλα να απολογείται, δημιουργούμε τις ίδιες προϋποθέσεις και για τον Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα αρνητικά. Και επίσης δεν προβλήθηκε η συμβολή, η θετική συμβολή του ΠΑΣΟ στην διαδρομή αυτή της συγκυβέρνησης. Τώρα, το τι θα γίνει, νομίζω ότι ο επόμενος μήνας, 1,5 έως 2 μήνες, είναι η πλέον κρίσιμη και για τη χώρα, όπως είπαν και οι σύντροφοι προηγουμένως, πίστης και ο Βλαντής, αλλά νομίζω ότι θα είναι κρίσιμη και για το κίνημά μας. Γιατί τα ερωτήματα τι θα γίνει με τους εταίρους μας, τι θα γίνει με το συνέδριό μας, θα προηγηθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όλα αυτά είναι ένας γόρτιος δεσμός. Το πώς θα λυθεί και το πώς θα φτάσουμε στο τέλος
αίσια για το κίνημά μας όπως εμείς επιθυμούμε, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τα προβλέψω, να τα ερμηνεύσω και να τα προβλέψω προφανώς. Έτσι. Πέρα επομένως το ερώτημα, σύντροφοι, γιατί ορίστηκε συνέδριο για το τέλος Γενάρη. Εάν μας προλάβουν οι εξελίξεις, θα υπάρξει συνεργασία εκλογική με τις δυνάμεις αυτές που επιδιώκουμε να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Και όταν λέμε δυνάμεις, αν ο στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τον Ρομπέρτο, τον Μόσιαλο και δεν ξέρω που πας πιο αυτή τη στιγμή ποιους άλλους Πασόκους να τους επαναφέρουμε στο Μαντρίτ, σε εισαγωγικά. Αν ο στόχος αυτός, αν είναι αυτός ο στόχος, νομίζω λάθος στοχεύουμε. Θα ήθελα να μας πείτε στη δευτερολογία σας, αν υπάρχουν κάποια προοπτική, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι με σιγουριά ότι θα συμμετάσχουν οι δυνάμεις του Λυκού, ούτε δεν ξέρω ποιοι άλλοι, έτσι, γιατί είμαι σίγουρος και διαβάζω και παρακολουθούμε ότι σύντροφοι πίστη, εσείς είστε τα πρόσωπα τα οποία έρχονται σε επαφή με αυτά τα κινήματα. Ήθελα έτσι λίγο μια απάντηση σε αυτό. Τοπικά, σήμερα, τα μικροστατικά μας, μοναχιακή επιτροπή σήμερα εκπροσωπείται μόνο από το γραμματέα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο μέρος. Έτσι, αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό για μας. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί το επόμενο τριήμερο είπατε ότι θα έχουμε κλιμάκια εδώ πέρα. Ποιος θα συνδράμει αυτή τη δουλειά και αυτή τη διαδικασία, που και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει όχι μόνο εν ώψη του συνεδρίου και εν ώψη των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων. Σύντροφε Γραμματέας Νομοχιακής, τι γίνεται, τι κάνουν τα άλλα τα μέλη, αυτονομήθηκαν, ποδοσφαιροποιηθήκαμε με την δήλωση, μετά την δήλωση του Παπαντρέου και γίναμε παοξίδες του Ολυμπιακοί, τι θα γίνει από εδώ πέρα. Θέλω μια απάντηση από τον γραμματέα, μια εκτίμηση τι θα γίνει με τα υπόλοιπα μέλη της Νομοχιακής. Αλλιώς θα πρέπει ακόμα και σήμερα να βγει μια επιτροπή, τέλος πάντων, να στιγμάσουμε έτσι. Έτσι, μια ομάδα. Ούτως ή άλλως θα γίνει. Ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω τι προβλέπεται διαδικαστικά, να μας τα πει ο Προσύντρος του Παγιωργίου, να μας πει στο διαδικαστικό μέρος μέχρι το συνέδριο τι προβλέπετε, θα γίνουν εκλογές προσώπων και αν μπορείτε να μας πείτε τον τρόπο εκλογής αλλά και ποιοι θα συμμετάσχουν στο συνέδριο, έτσι, βγουν από διάφορους φορείς, από κοινωνικές ομάδες, θα μαζευτούμε εμείς, θα ψηφίσουμε, θα πάμε όλοι όπως είμαστε, αν έχετε καταλήξει, ας το πούμε, δεν θα ήθελα να σχολιάσω βέβαια την κίνηση του Παπαντρέου. Νομίζω ότι όλοι μας θα θέλαμε να αναλάβει αυτή τη στιγμή, στην κρίση αυτή τη στιγμή, έναν ρόλο, μια πρωτοβουλία ενωτική. Και αυτή η ενωτική πρωτοβουλία θα μιλάμε παλιά στελέχη, πρώην πρωθυπουργούς, συνήθει κλπ. Και να βοηθήσει ως Παπαντρέου, ως όνομα, ως ιστορία, ως σύμβολο σε αυτή τη δύσκολη φάση. Γιατί αν το πρόβλημα του Παπαντρέου είναι ο Βενιζέλος, αν το πρόβλημα του δικό μας είναι ο Βενιζέλος, και εγώ λέω ότι δεν θέλω τον Βενιζέλο. Λοιπόν, βγήκε με κάποιες διαδικασίες, θα γίνει το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης και εδώ πέρα θα ήθελα μια απάντηση, σύντροφοι, θα υπάρξει. Αυτό ακριβώς ρωτάω, λέγω. Συγγνώμη. Στο συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, εγώ δεν είπα να φύγει ο Βενιζέλος. Θα το διώξει το συνέδριο του Πασόκ. Λοιπόν, θα πω και αυτό. Αν στο συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης θα υπάρξει θέμα ηγεσίας. Όσο για το συνέδριο του Πασόκ, σύντροφοι, εγώ διαφωνώ με τον τρόπο και με τον χρόνο που μπήκε, διότι και να γίνει το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, εδώ είναι το Πασόκ, και μετά από αυτό το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, με τι αποτέλεσμα θα υπάρξουν, με τι γενικότερες εξελίξεις θα έχουν, μπορούμε να πάμε ποιος μας θα αποκλείει
να πάμε μετά σε ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ. Ήταν ανάγκη τώρα δηλαδή ο Παπανδρέου να βγει και να κάνει αυτή τη δήλωση, μια δήλωση να βιαστούμε όλοι μας και να πούμε στο ένα στο άλλο άρμα. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα συνέδριο μετά συνδεδοφέρει. Δεν μπορεί να το πας να ακούγεται κανένας. Εγώ θα παρακολούσα ο Λόγος να τελειώνω για να μην καταφρώνω τον χρόνο. Έχω δύο-τρία ερωτήματα και τεχνικής φύσεως, αλλά και έτσι πολιτικής και τεχνικής φύσεως. Από την περίοδο που μπήκαμε σε αυτή την κρίση, την φοβερή οικονομική κρίση, και έχουν έρθει τα πάνω κάτω στο πολιτικό σύστημα, προέκυψε απολύτως η αναγκαιότητα μιας νέας πολιτικής πρότασης. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη ο χώρος μας να διαμορφώσει μια νέα πολιτική πρόταση. Η οποία δεν θα είναι μόνο πώς διαχειριστήκαμε ή πώς θα διαχειριστούμε από εδώ και πέρα τη Δανειακή Σύμβαση στο Μνημόνιο μέχρι να βγούμε από αυτήν, αλλά θα είναι κυρίως τι θα λέμε και τι θα κάνουμε ως χώρα μετά από αυτή την έξοδο τη Δανειακή Σύμβαση, γιατί αυτό θα υπάρξει κάποια στιγμή, θα γίνει. Άρα εμείς πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μας, τη χώρα μας δηλαδή, και πρέπει να διαμορφώσουμε μια πολιτική πρόταση. Ο μοναδικός χώρος που ενδιαφέρεται να διαμορφώσει την πολιτική πρόταση είναι ο χώρος της Δημοκρατικής Παράταξης, του ΠΑΣΟΚ και των κινήσεων που συμπορεύονται μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Διότι η δεξιά δεν έχει αυτή τη λογική. Η δεξιά ποτέ δεν έχει μια λογική ορθής διαχείρισης. Μας κατήγγειλε, αναγκάστηκε να έρθει στα λόγια τα δικά μας πάλι και όπως και θα έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ στα λόγια τα δικά μας πάλι. Εμείς οφείλουμε να διαμορφώσουμε μια διαφορετική πολιτική πρόταση. Και γι' αυτό κάνουμε αυτό το συνέδριο. Το συνέδριο αυτό δεν είναι συνέδριο για να βγάλουμε όργανα, νομαθειακές επιτροπές, κεντρικές επιτροπές. Είναι ένα πολιτικό συνέδριο το οποίο θα προσπαθήσει να δώσει μια πολιτική απάντηση στα προτάγματα των καιρών. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό σε αυτό το συνέδριο εμείς καλούμε όλους τους φίλους που είναι στον χώρο της παράταξης, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα τι έχουν, ας πούμε, έχουν γίνει 50 κόμματα γύρω-γύρω το ΠΑΣΟΚ. Ο Τζουμάκης έκανε ακόμα δικό του, η Αρσένη έκανε, η Κατσέλη έκανε ακόμα δικό της, μέχρι ο Κατσανέβας έκανε ακόμα δικό του και όλοι αυτοί δεν λένε τίποτα διαφορετικό από ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ, διότι είναι αυτοί που ψηφίσανε τις δανειακές συμβάσεις από το 9 μέχρι το 12, όλοι αυτοί, σήμερα όμως δεν βάζουν πλάτη για να βγει πέρα η χώρα. Και τους καλούμε σε έναν διάλογο για να διαμορφώσουμε, δεν θέλουν σήμερα αυτοί να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι σύντροφοι, οι παλιοί ή οι άλλες δυνάμεις. Τους καλούμε όμως σε αυτό το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, πολιτικό συνέδριο. Γι' αυτό κάνουμε το πολιτικό συνέδριο. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Εγώ έχω να δω χρόνια στο ΠΑΣΟΚ για τις πολιτικές θέσεις μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής. Και την Τρίτη αύριο, στο Κάλαβερ, ο Βενιζέλος και ο Σκανδαλίδης έχουν αναλάβει να εξειδικεύσουν αυτές τις πολιτικές θέσεις του συνεδρίου. Που θα πάμε στο συνέδριο. Την εισήγηση δηλαδή των πολιτικών θέσεων. Αυτή είναι για την πρόταση του Σκανδαλίδη στην εξωτερική. Τι? Την πρόταση του Σκανδαλίδη. Πείτε μας. Τι? Άλλο, θα την πείτε Τρίτη. Μα τι γράφουν ήδη. Όχι. Εγώ ξέρω την Τρίτη θα ανακοινώσουν ο Βενιζέλος και ο Σκανδαλίδης. Συνέδριο μετά την εκλογή Προέδρου, λέει ο Σκανδαλίδης. Συγγνώμη. Ο Σκανδαλίδης είναι επικεφαλής της ομάδας που κάνει τις πολιτικές θέσεις και θα πούν τις πολιτικές θέσεις την Τρίτη. Εγώ αυτό περιμένω. Αυτές οι πολιτικές θέσεις θα συζητηθούν στη βάση. Τη βάση θα αποτελέσουν όλοι αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη Δημοκρατική Παράταξη. Και αυτοί θα συμμετάσχουν και θα πάμε να εκλέξουν τους συνέδρους του συνεδρίου χωρίς καμία αριστείνη συμμετοχή και χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Δηλαδή, όσοι θα είναι μέλη αυτής της Δημοκρατικής Παράταξης, θα βγάλουν τους αντιπροσώπους τους, θα οριστούν οι ποσοστώσεις, ποιες θα είναι δηλαδή, οι οποίοι θα πάνε σύνδεση στο συνέδριο του Ιανουαρίου. Και εκεί θα εκλέξουμε θα υπάρξει μια συντονιστική πολιτική γραμματεία η οποία θα εξειδικεύει αυτές τις πολιτικές θέσεις. Είναι ένα πολιτικό συνέδριο. Άρα λοιπόν διαδικαστικά από εδώ και πέρα θα γίνουν οι πολιτικές θέσεις μεθαύριο την Τρίτη. Αυτές θα κάνουμε την εξόρμηση του Σαββατοκύριακου. Μετά μέχρι τα Χριστούγεννα ή τις αρχές του επόμενου έτος, εν πάση περιπτώσει, να το προλάβουμε να κάνουμε την πολιτική συζήτηση και να βγάλουμε τους αντιπροσώπους μας για να πάμε στο συνέδριο το τέλος του Γενάρη. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε βέβαια, γιατί μπορεί να μας προλάβουν πολιτικές εξελίξεις και να είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά εμείς όμως θα έχουμε καταφέρει να συσπηρώσουμε τον χώρο μας. Γιατί σας είπαν και οι σύντροφοι εδώ προηγουμένως, ότι έχει αρχίσει να αλλάζει το κλίμα σιγά σιγά. Έρχονται σιγά σιγά όλοι στα γράδα τους. Η δεξιά ήρθε στα γράδα της μέχρι τώρα. Και αυτή η επιπολαιότητα με την οποία οδήγησε έδωσε την εντύπωση ότι μπορούμε να βγούμε από το μνημόνιο εύκολα και ωραία και δημιούργησε αυτές τις προσδοκίες τις λαϊκιστικές. Έτσι, σιγά σιγά τις βλέπουμε ότι ανακρούει πρίμνα και αυτή, όπως και θα ανακρούσει πρίμνα και θα γίνει χειρότερος μνημονιακός, ας το πω έτσι δηλαδή, εδώ σε γουλικών,
και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτή είναι η δικιά μας η πολιτική συμμετοχή. Ένα πολιτικό συνέδριο θα κάνουμε και λέμε ότι ποιος θα συνδράμει τις οργανώσεις, τις νομαρχικές επιτροπές. Γιατί υπάρχουν και νομαρχικές επιτροπές οι οποίες διαφώνησαν με τη διαδικασία αυτού του συνεδρίου. Είχαν δικαίωμα οι σύντροφοι να του πούν ότι διαφορετική γνώμη. Υπάρχουν άλλες που συμφώνησαν, η πλειοψηφία του δηλαδή, από τις 60-52 συμφώνουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή κάποιες νομαρχικές επιτροπές αντικειμενικά δεν δουλεύουν, δηλαδή δεν έχουν μια σύνδεση με τη βάση που τις εξέλεξε, όχι με ευθύνη των νομαρχιακών επιτροπών, αλλά με ευθύνη της γενικότερης πολιτικής κατάστασης. Είπαμε λοιπόν από αυτή. Από αυτή εδώ τη διαδικασία τώρα σήμερα να βγει μια συντονιστική επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα αναλάβει αυτό το πράγμα, να τρέξει. Πώς το είπατε αυτό. Όχι, όχι. Αυτό. Και το ξέρει ή το λέει τώρα. Το λέω τώρα, ναι. Είπαμε, δηλαδή, το είπαμε στην οργανωτική μετά του συνέδριου ότι από κάθε νομαρχιακή συνέλευση που κάνουμε, σαν αυτήν εδώ πέρα τώρα για το συνέδριο τη Δημοκρατική Παράταξη, θα βγει μια συντονιστική επιτροπή η οποία θα αναλάβει ένα νομό να τρέχει αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το διαδικαστικό σε γενικές γραμμές. Για το πολιτικό θα πούνε εσύ. Να προσθέσω και εγώ λίγο στη συνέχεια του και επειδή πήγαν τα ερωτήματα πολύ εύλογα από τον Δήμαρχο, πρώην Δήμαρχο, ότι εμείς σαν Νομαρχιακή Επιτροπή ουσιαστικά δεν λέμε τίποτα άλλο από αυτά που λέγαμε και από το καλοκαίρι και μετά τις ευρωεκλογές. Ότι και μάλιστα η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε εμείς. Τι λέγαμε εμείς, είχαμε βάλει από τότε θέμα συνεδρίου ΠΑΣΟΚ και είχαμε βάλει και θέμα ηγεσίας. Γιατί θεωρούσαμε ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δρομολογήσει πολιτικές αλλαγή πολιτικών στην κατεύθυνση που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δρομολογηθούν. Παρ' όλα αυτά, το είπα και πριν και στην πρωτομιλία, ότι εμείς θα συμφωνήσουμε και θα υπακούσουμε στις αποφάσεις που έχει πάρει και το ένατο συντακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που αποφάσισε τη διεύρυνση της Δημοκρατικής Παράδοσης. Δεν είμαστε αντίθετοι με την διεύρυνση ή με τη μεταξέλιξη του ΠΑΣΟΚ ή να πέστε το όπως θέλετε με ένα ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Παράταξη. Έτσι, δεν είμαστε αντίθετοι, ούτε είπαμε ποτέ ότι θα αποστασιοποιηθούμε από τις διαδικασίες και δεν θα συμβάλλουμε στην δημιουργία και στην ομαλή πορεία προς το συνέδριο. Έτσι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο για να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Ούτε μπήκαμε στη λογική παπανδρεϊκή, βενιζελική. Έτσι. Μακριά από εμάς αυτό. Εμείς την πρόταση του Παπανδρέου, σαν πρόταση την εκλαμβάνουμε. Και έτσι την υιοθετούμε. Αν ο Παπανδρέου έχει στο μυαλό του να κάνει κίνηση, να κάνει κόμμα ή να κάνει εσωτερική τάση στο ΠΑΣΟΚ, εμάς μας βρίσκει αντίθετος. Αυτή είναι η θέση μας. Και με αυτή τη θέση λέμε, προχωράμε στο συνέδριο, αφού αυτό αποφάσισε τα κυρίαρχα όργανα του ΠΑΣΟΚ, σαν ΠΑΣΟΚ βοηθάμε στην διαδικασία του συνεδρίου και συντασσόμαστε στη διαδικασία αυτή. Εάν κάποιο από τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής θέλει να αποστασιοποιηθεί, δικαίωμά του να αποστασιοποιηθεί και δημόσια. Να βγει και να το πει. Αλλά αυτό που είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι ταγμένη μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή που θα βγει σήμερα από εδώ να βοηθήσει σε αυτή την πορεία. Φερίκο, μου να σε ρωτήσω όμως κάτι. Ναι. Γιατί δεν ήρθε εδώ πέρα να μας τα πει. Αυτό δεν το δούμε. Άρα μην κρυβόμαστε και πίσω από. Όχι, δεν κρυβόμαστε. Αλλά επίσημη αποστασιοποίηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ο καθένας. Ο καθένας. Ο καθένας. Εγώ το βάζω στο τραπέζι αυτό, από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση αποστασιοποίηση. Ας πω ένα παράδειγμα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Πρέβεζας πήρε ξεκάθαρη πόση, είπε δεν συμμετέχουμε στην Δημοκρατική Παράταξη. Εμείς δεν συμμετέχουμε στις διαδικασίες. Κάντε ό,τι θέλετε. Είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέμε εμείς. Έτσι. Εμείς αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Μια ερώτηση μόνο να κάνω. Όχι σαν το. Γιατί τη λέμε Δημοκρατική Παράταξη και δεν τη λέμε ΠΑΣΟΚ, αφού όλοι ΠΑΣΟΚΤΑΣ. Το 90% της Δημοκρατικής Παράταξης είναι ΠΑΣΟΚ. Θα σε πείραζε σε ένα σύντροφε να ξαναγυρίσει. Ναι, να με πείραζε. Υπάρχει 10% που δεν θέλει. Ναι, αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μία προσπάθεια, όχι που δεν ξεκίνησε από εδώ, έτσι, να διαχωριστεί αυτή η ιστορία. Και νομίζω ότι είπα κάτι, αλλά ίσως δεν με προσέξατε. Να διαχωριστεί αυτή η ιστορία της πρότασης του Γιώργου Παπανδρέου και άλλων εξωτερικών από το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης. Λοιπόν, και υπάρχει αυτό το προκάλημα, το δίθεν, ότι το ένα είναι συνέδριο του καθαρού ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, δείτε, το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης το αποφάσισε, τη δημιουργία της Δημοκρατικής Παράταξης την αποφάσισε
το ΠΑΣΟΚ. Είναι γνωστό. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ την αποφάσισε. Και ο Παπαδόπουλος. 1 Μαρτίου του 2013. Έτσι, με μια συντριπτική πλειοψηφία. Δεκτό σύντροφο. Αποφάσισε αυτό το πράγμα. Αυτό υλοποιούμε σήμερα. Προβλήματα. Το υλοποιούμε με καθυστέρηση, ναι, συμφωνώ. Να κάνουμε κριτική στην ηγεσία και σε όποιον ευθύνεται ότι το υλοποιούμε με καθυστέρηση. Δεν αμφισβητούμε ότι δεν υπάρχει και απόφαση. Όμως αυτό εφαρμόζουμε. Και η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή τις αποφάσεις που πήρε έτσι στη συνέχεια για το πώς θα εξειδεί και με αυτό το πράγμα με βάση το συνέδριο του 2013 της πήρε τις αποφάσεις με συντριπτική πλειοψηφία επίσης. Και πήγαμε στην, Εθνική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου όπου συμμετείχαμε, δεν ξέρω αν θυμάστε την σύνθεση, όπου συμμετείχαμε τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές, οι πρώην βουλευτές, οι υποψήφοι των δύο τελευταίων ψηφοδελτίων, των δύο τελευταίων εκλογών, οι υποψήφοι των ευρωεκλογών και οι κινήσεις οι οποίες συμπαρατάσσονταν στην Δημοκρατική Παράταξη, που λέγονταν, δεν τις θυμάμαι κιόλας ονομαστικά, υπήρχαν 5-6 κινήσεις, έτσι. Νίκο, δεν ξέρω, θα τις πεις ίσως, θυμάσαι πιο καλά, εσύ είσαι στη γραμματεία. Η ευθύνη, πώς το λένε, για τη Νέα Ελλάδα, η κίνηση των ακτιβιστών, η κίνηση των νέων σοσιαλιστών κλπ. Υπάρχουν 5-6 κινήσεις κλπ. Που συμμετείχαν στην Εθνική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία αποφάσισε να συγκροτήσουμε τις νομαρχιακές οργανωτικές επιτροπές του Συνεδρίου, τις ΝΟΕΣ. Αυτό είμαστε σήμερα. Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν στην ΝΟΕΣ συμμετέχουν τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που είναι από το νομό, όποιος είναι από το νομό, νομίζω υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι, οι πρώην βουλευτές, οι υποψήφοι των ψηφοδελτίων των προηγούμενων εκλογών, οι υποψήφοι των ευρωεκλογών που τυχόν είναι από εδώ και όποιες πολιτικές κινήσεις, οι όποιες πολιτικές κινήσεις βρίσκονται εδώ και όποιος θέλει. Αυτοοργάνωση κάνουμε. Δεν έχουμε όριο στην Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αριθμητικό. Δεν λέει να είμαστε 20, 30, 50 ή 100. Μπορούμε να είμαστε 100. Όποιοι θέλουν να έρθουν και όποιος δεν θέλει δεν τον υποχρεώνουμε να έρθει. Όμως εμείς θα προχωρήσουμε με αυτήν. Θα βγάλουμε λοιπόν ένα συντονιστικό όργανο που θα προχωρήσει, θα έχει την ευθύνη να τρέξει τις διαδικασίες που θα κάνουμε. Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που θα κάνουμε μέχρι το συνέδριο? Κοιτάξτε να δείτε. Εμένα, εγώ σας πω το εξής. Ο φιλόδοξος στόχος είναι να κάνουμε τουλάχιστον 3 διαδικασίες. 3 τουλάχιστον. Μία είναι να κάνουμε μια πολιτική διαδικασία μαζικότερη. Δεν ξέρω τι θέλουμε πριν ή μετά τη συζήτηση των εισηγήσεων. Έτσι. Δηλαδή μια πολιτική διαδικασία όπου θα φέρουμε ένα κεντρικό στέλεχος να κάνει μια ομιλία, να κάνει μια μαζική παρουσία, να καλέσουμε τον κόσμο ευρύτερα, να έρθει όλος ο κόσμος, η κοινωνία δηλαδή, να μας ακούσει. Κάνουμε μια διαδικασία για τις προγραμματικές θέσεις της Δημοκρατικής Παράταξης που την Τρίτη, όπως είπαμε, γιατί και εμείς σήμερα, και εγώ σήμερα το έμαθα. Μας πήρανε τηλέφωνο ότι την Τρίτη το απόγευμα στις 6 ώρα ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Σκαδαλίδης θα πούν για τις προγραμματικές θέσεις, για την εισήγηση δηλαδή της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου για τις προγραμματικές θέσεις. Μία λοιπόν διαδικασία αυτή. Μία για τα οργανωτικά. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Εκείνο που ξέρω όμως και που είπαμε και στην Οργανωτική Επιτροπή είναι ότι θα εκλεγούν οι σύνεδροι. Δεν θα υπάρχουν αριστείδη. Θα υπάρχουν μόνο ποσοστώσεις, τόσο ώστε να μην αποκλειστεί κανένας. Δηλαδή, και είναι σωστό αυτό, σύντροφοι. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί σε ένα δημοκρατικό διάλογο. Δεν μπορεί
να αποκλείσουμε τις κινήσεις που συμμετέχουν. Σωστό. Έτσι. Είναι απολύτως σωστό και δημοκρατικό. Γιατί είμαστε μια συμπαράταξη. Δεν είμαστε ένα ενιαίο κόμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα μετεξελιχθεί. Αλλά η ζωή θα τα δείξει αυτά. Όμως τι πρέπει να προσέξουμε. Ότι σήμερα είναι πάρα πολύ πυκνός, το είπαν, το είπε και ο Νίκος, δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει αύριο, ούτε εμείς το ξέρουμε. Είναι πολύ πυκνός ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να συμβούν και δεν έχουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το πάντα πρέπει να το ξέρουμε, ότι δεν είναι, την έχουμε εμείς για πολλά πράγματα που θα συμβούν στη χώρα από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι το αν θα γίνουν ή όχι εκλογές, για το αν θα συμφωνήσουμε ή όχι με την Τρόικα, αν θα πάρουμε παράταση λίγων εβδομάδων ή ξέρω εγώ. Και για ό,τι γίνει, ό,τι γίνεται τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα, δεν την έχουμε εμείς την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Υπάρχουν πολλές συνιστώσεις οι οποίες θα συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Εμείς λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη επιτυχία σε αυτό. Δεν χρειαζόμαστε, ρε σύντροφοι, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι απλό. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, να πω ένα και να κλείσω. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω το Μητσοτάκη, 95 χρονών άνθρωπο, Σαμαρά. Έτσι, να πάει και να στείνεται κάτω εκεί στην καρέκλα, κάτω από το Σαμαρά, το πιο μισητό εχθρό του που τον έριξε από την κυβέρνηση, και όταν κάνουμε εμείς διαδικασίες, οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα πάντα από αυτό το κόμμα, έτσι, πήραν την αναγνώριση, τη δόξα, έγιναν πρωθυπουργοί, υπουργοί χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες, να μου λένε να στρίβουν, ας πούμε, δια του αραβόνος και με ελαφρά πηδηματάκια, δεν γίνεται αυτό. Και να πούμε και κάτι, ιδιοκτήτης του Πασόκ δεν είναι κανένας σήμερα. Ένας ήταν ιδιοκτήτης του Πασόκ. Αυτός που το έφτιαξε. Αν θέλαμε ιδιοκτησίες. Όσο ιδιοκτησία λοιπόν έχει ο Σιμίτης, ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος και λοιπά, έχω και εγώ και εσύ και ο άλλος και ο καθένας μας. Έτσι, και μερικοί από εμάς έχουμε πολύ περισσότερο από αυτούς, άμα θέλουμε. Λοιπόν, δεν είναι κανένας ιδιοκτήτης. Όλοι μας είμαστε και όλοι μας έχουμε, είμαστε, στρατευόμαστε εθελοντικά. Δεν μας υποχρεώνει κανένας. Γιατί πιστεύουμε στη δημοκρατία στον τόπο μας. Αφού λοιπόν πιστεύουμε στη δημοκρατία, με δημοκρατικές διαδικασίες και με δημοκρατικές συνθήκες και με συνθήκες ομαλότητας και σταθερότητας, ότι αυτή η χώρα μόνο μπορεί να προχωρήσει μπροστά, αυτό το καθήκον, αυτό θα επιτελέσουμε. Το χρωστάμε σε κανένα, δεν το χρωστάμε, στον εαυτό μας το χρωστάμε. Εντάξει. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αν το κάνουμε με συνείδηση ο καθένας, θα δείτε ότι βήμα-βήμα θα ξανααποκτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που τη χάσαμε. Τι να κάνουμε. Τη χάσαμε. Το ότι είμαστε αυτοί οι λίγοι, το ότι είμαστε οι μεγάλοι, δεν έχουμε νέους ανθρώπους που πρέπει να τους ξαναφέρουμε, έτσι σημαίνει πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε ερίσματα και εμπιστοσύνη, σχέσεις εμπιστοσύνης μέσα στην κοινωνία. Αυτό θα γίνει βήμα-βήμα. Δεν μπορεί να γίνει, ούτε θαύματα υπάρχουν, ούτε θα μας σώσει κανένας. Αυτά. Νίκο, πριν πάρεις λίγο το λόγο για τη δευτερολογία σου, μπορούμε και τώρα ακόμα να συγκροτήσουμε μια πενταμελή συντονιστική επιτροπή. Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, μπορείτε να δηλώσετε. Ας είναι, δεν είναι ανάγκη να είναι πενταμελής, μπορεί να είναι δεκαμελής και εφταμελής. Εφταμελής. Είναι λίγα. Νομίζω ότι υπάρχει κείμενο πώς γίνεται η συγκρότηση μια επιτροπή. Πάμε συγκροτημένα. Υπάρχει νομαρχιακή επιτροπή στου μαζικού χώρου κάποιου ανθρώπου που έχουμε να φτιάξουμε μια κοινωνική. Πε τα δικόνα, αυτό θα είναι η νομαρχιακή. Όχι, κύριε Βίτο, συντηρητικό. Όχι, ναι. Σήμερα αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε έχουμε νομαρχιακή οργανωτική επιτροπή συνεδρίου. ΝΟΕΣ. Θα μαζευτούμε πάλι όλοι. Έτσι, δεν μπορούμε να ξαναμαζευτούμε πάλι όλοι. Θα το κάνουμε όλοι. Είναι κλειστό ο αριθμό μικρό. Δεν θα είναι κλειστό, σύντροφε. Εδώ θα κάνουμε μια απόψη, θα μα πούν πόσοι θέλουν να συμμετάσχουν
Έτσι και θα το κρατήσουμε ανοιχτό τον αριθμό. Αν εδώ βρεθούν τρεις ή πέντε άνθρωποι, θα τους κάνουμε και 7 και 9 και 11. Εντάξει, αρκεί εμείς σήμερα θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε την μαγιά, πώς το λένε. Την μακάρι να είμαστε και όλοι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε προς το συνέδριο με το εξής τρίπτυχο. Ιεραρχημένα. Τους θέλουμε όλους. Άρα, δεύτερο, δεν αποκλείουμε κανένα. Τρίτο όμως, θα προχωρήσουμε με όσους θέλουμε. Προσέξτε την ιεράρχηση. Η ιεράρχηση είναι ότι θέλουμε όλους. Χωρίς καμία εξαίρεση. Εκτός από ορισμένους που έχουν φύγει από το χώρο. Αυτούς δεν τους θέλουμε. Έτσι. Να πάμε αυτοκτονήσουμε τώρα. Στην Κέρκυρα που ήμουν το πρωί, είχαν βάλει στην επιτροπή κάτω, χωρίς να το έχουν προσέξει, τον Κοντομάρη, πώς λέγεται εδώ, που είχε πάει στους ΑΝΕΛ. Τον Ευτύχη. Ο οποίος είχε πάει στους ΑΝΕΛ. Ήταν μέσα στους ΑΝΕΛ. Κοντομάρης, προεβουλευτής από την Κοντοστάνη στο Πασόκ. Και σε μία στιγμή. Αυτοί είναι καταδρεωμένοι στο Πασόκ. Όλοι. Αυτοί που πληρώνανε. Λοιπόν, άρα, αυτό ισχύει, είναι ο γενικός κανόνας. Δεν αποκλείεται κανένας. Κανείς δεν πρέπει από τη διαδικασία αυτή να αισθάνεται ότι αποκλείεται. Ρώτησα Ρίκο που είναι. Γιατί το ερώτημα είναι αν θέλει ο άλλος να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση. Αν μην κοροϊδευόμαστε πίσω του φιλμόσου πίσω από τα φιλμόσου. Λοιπόν, δεύτερο, όποιος μπει στηρίζει την προσπάθεια. Δεν θα μεταφέρουμε τώρα μία συζήτηση. Δεν θα μεταφέρουμε μία συζήτηση αν πρέπει να αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ μέσα στη Δημοκρατική Παράταξη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το λύσει ή δεν θα το λύσει το Πασόκ μέσα από τις δικές του διαδικασίες. Αλλά δεν κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε την σύμφωνα με τη συμφωνία την οποία έχουμε. Έχει γίνει μια συμφωνία. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Η συμφωνία ξεκινάει από το ότι απόφασισε αυτό η Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ. Αποφασίσαμε μια σειρά πράγματα, μια σειρά άλλοι άνθρωποι. Σας παρακαλώ στο ψηφοδέλτιο της Ελιάς. Μετρήστε. Και μετρήστε και τι ψήφους πήρανε αυτοί οι άνθρωποι που. Όχι οι 2-3 γνωστοί που είμαστε. Και άλλοι. Στην Καστοριά. Χωρίς να έχουν μηχανισμούς. Χωρίς να έχει κανένα μηχανισμό. Πήγε και πάλεψε κλπ. Αυτό τι σημαίνει, δεν πήρε και κόσμο του Πασόκ. Πήρε. Προφανώς. Δεν πήρα εγώ στους 50.000 ψήφους που πήρα και κόσμο του Πασόκ που ψήφισε. Προφανώς πήρα. Έτσι δεν λέω. Κανένας δεν κουβαλάει 50.000. Δεν πήρε ο Καψής που πήρε 100.000, ας πούμε. Δεν πήρε και λόγω του ονόματος του Καψή. Αλλά προφανώς όμως πήρε και ένα κόσμο ο οποίος δεν θα ερχόταν. Ο Γιώργος Βερνίκος, για παράδειγμα, ας πούμε. Από τον επιχειρηματικό κόσμο. Κατά συνέπεια, στο ερώτημα του αν φέρνει κάτι ευρύτερο, φέρνει. Το θέμα όμως δεν είναι αριθμητικό. Αυτό προσπαθώ να πω από την πρώτη στιγμή. Τα είπε όλα ο σύντροφος εδώ πέρα. Και αυτή είναι η απάντηση που με ρωτάς. Γιατί λες να έχω πρόβλημα να έρθω στο Πασόκ. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Μπήκα, πάλεψα κλπ. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να κλειστούμε στο καβούκι μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει να κερδίσει τίποτα το Πασόκ. Αν εγώ πω, ξέρεις, είμαι Πασόκα. Δεν κερδίζει τίποτα. Πολύ περισσότερο κερδίζει και το Πασόκ και η παράταξη, αν μπορέσουμε να φέρουμε ευρύτερο κόσμο σε αυτή εδώ πέρα την υπόθεση. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότι μειώνεται ο ρόλος του δικού του κόμματος. Λοιπόν, κάνουμε νομαρχιακή επιτροπή της παράταξης επί του διαδικαστικού. Η εγκύκλειος υπάρχει, είναι πάρα πολύ σαφής. Την ξέρετε. Λέει, ξεκινάμε από την νομαρχιακή επιτροπή του Πασόκ. Τώρα, η νομαρχιακή επιτροπή του Πασόκ δεν θέλει. Διότι κανένα δεν μπορεί να πειθαναγκάσεις. Δεν μπορεί όμως και να καθυστερήσει η δουλειά. Οι 51 νομαρχιακές που έχουν ξεκινήσει έχουν μέσα την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ. Είπανε, την Ομαρχιακή είμαστε 15. Οι 5 μπαίνουμε εκεί πέρα. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Βάζουμε και άλλους 5 μέσα καινούριους ανθρώπους που υπάρχουν ή παλιούς ανθρώπους οι οποίοι επανενεργοποιούνται. Κατά συνέπεια, προτείνω το εξής. Μέχρι τελευταία, το ίδιο κάναμε και στην Κέρκυρα, που υπάρχει αντίστοιχο μεγαλύτερο σε θέμα διατυπώσεων πρόβλημα. Γιατί σωστά είπε ο Ρίκος, υπάρχει διαβάθμιση. Πρέβεζα, Κέρκυρα είναι διαφορετικά. Στην Πρέβεζα είπαμε να θα σκόψουμε τα πόδια, δεν θέλουμε να έρθουμε. Εκεί κάναμε bypass. Και εμφανίστηκε ένα κάρο κόσμος ο οποίος δεν πάταγε στις συνεδριάσεις, του Πασόκ οι περισσότεροι, οι οποίοι αναλάβανε αυτή την υπόθεση στα χέρια τους. Αλλά πριν πάμε εκεί, γιατί το βέβαιο είναι ότι θα πάμε, θα προχωρήσουμε.
πριν πάμε εκεί, θα κάνουμε την τελευταία προσπάθεια. Δηλαδή, θα μεταφέρουμε το αίτημά μας, σας εισηγούμε αυτό, στους συντρόφους της Νομαρχιακής Επιτροπής, του ΠΑΣΟΚ, να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Να συμμετάσχουν. Γι' αυτό λέμε δεν είναι κλειστή. Και δεν πρέπει σήμερα να κλείσουμε δρόμους. Λέμε λοιπόν, θέλετε συντροφή. Είχατε την άποψή σας, την είπατε. Βγάλατε αυτό το κείμενο, το βγάλατε καλώς. Η υπόθεση προχωράει όμως. Αν ισχύουν αυτά, και δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητήσω, που είπε ο Ερίκος, η λογική, η άποψη είναι κάναμε αυτό που κάναμε, τώρα μπαίνουμε να βοηθήσουμε στην πορεία προς τη δημοκρατική παράταξη. Αν όμως, γιατί μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλο μας, δεν θέλει κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, προχωράμε. Φιλικά και αγαπημένοι και ο καθένας στον δρόμο του. Οπωσδήποτε όμως, για να μην καθυστερήσουμε, διότι το Σαββατοκύριακο είναι μέσα στα τρία στάδια που είπε ο Δημήτρης Γιάννης, που είπε το μικρό, που είπε το Γιάννης, υπάρχει και το στάδιο, το πολύ σημαντικό της εκκίνησης το Σαββατοκύριακο. Σαββατοκυριακή Δευτέρα μάλιστα. Είπαμε γιατί μερικοί μπορεί να μην μπορούν. Μερικές περιοχές δεν μπορούν Κυριακή, προτιμούν Δευτέρα. Λοιπόν, αυτό ποιος θα το αναλάβει. Αν υποθέσουμε ότι μία νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ από τις 10 που έχουν αυτή τη στιγμή είναι σε μία μεταβατική φάση, δεν θέλουν ούτε να πάρουν τηλέφωνα ούτε να κάνουν τίποτα. Λέω ένα θεωρητικό πρόβλημα. Τι θα γίνει, δεν θα ξεκινήσουμε το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσουμε. Άρα, αυτοί οι οποίοι θα μπουν εδώ, που πρέπει να είναι ένα μείγμα παλιών, καινούριων ανθρώπων και που θα είναι ανοιχτοί για όποιον άλλον θέλει να έρθει, μέσα στα πλαίσια της λογικής βέβαια. Πάντως, όλα σας πω ότι η εμπειρία μας από Γιάννη και εσύ την έχεις, δεν πάμε σε μικρές νομαρχιακές, πενταμελείς και τέτοια. Ναι. Πάμε περισσότερο προς τα 15 μελή, που λέγαμε εξωτερικά. Δηλαδή, να είναι όσο δυνατόν περισσότεροι και όχι στενά. Όχι στενά, ναι, όσο μπορούμε να ανοιχτούμε σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, τρία σημεία για τα πολιτικά, στα ερωτήματα που μπήκανε. Δηλαδή, γιατί τώρα τα πολιτικά ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θα σας πω προσωπικά, αν θέλετε, με κάλυψε αυτά που είπε ο σύντροφος, δεν το ξέρω. Ο Δημήτρης. Και αυτό είναι η προσωπική μου, αν θέλετε, στάση. Γιατί είμαι σε αυτή εδώ πέρα την υπόθεση, γιατί με ενδιαφέρει η ουσία. Δεν ξέρω αν σας είχα πει και την προηγούμενη φορά. Εδώ πέρα μπορεί να σας το είχα πει. Το γνωστό με τους Αθηναίους και τα ξύλινα τείχη. Όπου πήγανε όταν έφτανε ο Ξέρξης και πήρανε το χρησμό που τους είπε θα σας σώσει την Αθήνα τα ξύλινα τείχη. Και πήγανε και κλείστηκαν στην Ακρόπολη, την φάσκιωσαν με ξύλα και τους έκαψε ο Ξέρξης. Ο Θεμιστοκλής είπε τα ξύλινα τείχη είναι τα καράβια. Τα ευέλικτα μάλιστα για να μπορέσει να βυθίσει τους άλλους. Ποιο ήταν το διακύβευμα, να σωθεί η Αθήνα. Ποιο είναι το διακύβευμα σήμερα, να σωθεί παράταξη. Να σωθεί, γιατί κινδυνεύει, μαζί με τη χώρα κινδυνεύει και η παράταξη. Λοιπόν, να σωθεί παράταξη, να περάσουμε τον κάδο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Και μετά η παράταξη θα μεγαλουργήσει πάλι. Η παράταξη δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Αλλά αν είναι να πάθει τέτοια ζημιά, που να πάθει ζημιά η χώρα και να κάνουμε. Αντί να κάνουμε 5 χρόνια να ανακάμψουμε, να κάνουμε 20 χρόνια να ανακάμψουμε, είναι μεγάλη ζημιά. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Είχα πει προηγουμένως, ίσως δεν είχες έρθει τη στιγμή, αναφέρθηκα αναλυτικά στο τι γίνεται με τις συνεργασίες τις εκλογικές. Αλλά να το επαναλάβω. Εμείς στη γραμματεία της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής, τα 30-31 μέλη που είμαστε, πήραμε μερισμένες αποφάσεις, τις οποίες θα τις υλοποιήσουμε και θα τις προσωποποιήσουμε. Δηλαδή, είπαμε ότι θα βγει μια επιτροπή επαφών, η οποία πέρα από το αν θα έρθουν στο συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης, θα κρατήσουμε ανοιχτό και το ενδεχόμενο εκλογικής ευρύτερης συνεργασίας. Και θα κάνουμε επαφή με όλους τους χώρους. Θα πάρουμε την πρωτοβουλία και θα κάνουμε επαφή με όλους τους χώρους. Και είπα ότι μας έδωσε την αφορμή που είχαμε σαν σκέψη να το κάνουμε. Η απόφαση που πήραν οι μεταρρυθμιστές με το Λικούδι να καλέσουν για γενική εκλογική συνεργασία το χώρο της κεντροαριστεράς. Εμείς λοιπόν, σαν υπεύθυνη δύναμη, θα απευθυνθούμε. Θα απευθυνθούμε και στο ποτάμι. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούν. Καβαλήσανε το καλάμι. Τώρα βέβαια θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Θα βρεθούν σε δύσκολη θέση. Απορρίπτοντας. Με το Λικούδι, αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι περισσότερες να γίνει μια εκλογική συνεργασία. Κατά συνέπεια, εάν βρεθούμε, για να απαντήσω και στο ερώτημα, αν βρεθούμε μπροστά σε εκλογική διαδικασία, το είπατε προηγουμένως, θα μετατρέψουμε το συνέδριό μας σε περισσότερο εκλογικό.
Δηλαδή θα είναι συνέδριο εκλογική. Σύντροφε, δεν μα ενδιαφέρει ο Λυκούδη. Μα ενδιαφέρει. Σύντροφε, εμένα με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, κάτι άλλο. Μόνο του τότε αυτό το εκπροσωπεί. Εμένα με ενδιαφέρει το εξή. Στη Μάντρα προχτέ γίνανε εκλογέ. Είχαμε δεύτερη πανηγυρικά. Πάρα λίγο να φτάσουμε και πρώτοι. Αυτό τον κόσμο μπορεί να μου τον φέρει πίσω. Ναι. Μπορεί να ταρακουνήσει δεν θα το φέρει μόνο σου σύντροφε πίσω. Δεν πιστεύω. Εγώ κάνουμε διαφορά από αυτό. Τι να κάνουμε, ρε σύντροφε. Έχουμε διαφορά από αυτό τον κόσμο. Έχουμε διαφορά από μπορεί να τον φέρει πίσω. Ναι, δεν είναι. Για να τον καβάρι θα μου φέρει τι να τον κάνει. Σύντροφε, κανένα δεν θα στον φέρει έτσι στο χέρι. Και εν πάση περιπτώσει α γίνει και συνείδηση σε όλου του συντρόφου. Δεν είμαστε παράταξη 40%. Είμαστε παράταξη που να, πήρε 8% στις ευρωεκλογές και ήμασταν ευχαριστημένοι διότι η παράταξη είχε λιώσει αυτό το διάστημα. Γιατί όλες οι μετρήσεις μας είχαν στο 5. Αν πάμε, πρέπει να έχουμε αντίληψη μεγάλης παράταξης. Πρέπει να έχουμε αντίληψη ότι πρέπει να ξαναγίνουμε 40% και να ξαναγίνουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η αίσθηση της πραγματικότητας. Η αίσθηση της πραγματικότητας όμως λέει ότι είμαστε αυτοί που είμαστε αυτή εδώ πέρα τη στιγμή. Μην περιφρονούμε τους ανθρώπους. Τι είναι ο Λυκούδης. Αυτό σας είπα, πρώτο σας είπα ότι δεν έχουν τεράστιες δυνάμεις. Όμως, όταν αθροίζονται, δημιουργούν και μια ψυχολογία. Τι λύτει από τον κόσμο μας αυτή τη στιγμή. Ηθικό και ψυχολογία. Λοιπόν, το ελάχιστο που αθροίζεται βοηθάει. Αν εμείς οι ίδιοι αρχίσουμε και λέμε τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, τι είναι ο παράλλος, βέβαια δεν θα έρθει κανένας στο τέλος. Δεν θα έρθει κανένας στο τέλος. Και εδώ πέρα. Δεν είναι θέμα αν θα έρθει κανένας. Το πρόβλημα, το είπε ο Γιάννης, είναι ότι τρογόμαστε μεταξύ μας, ρε σύντροφε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς να πλησιάσει άνθρωπος όταν πριν από 15 μέρες δημιουργήθηκε πρόβλημα αν θα υπάρχει παράταξη. Τώρα μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Ας το ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Αλλά η ουσία ήταν πάμε σε άλλο πράγμα, πάμε να βάλουμε θέματα ηγεσίας την ώρα που ανοίγει για τα θέματα της ηγεσίας τα οποία μπήκανε. Κοιτάξτε, το θέμα της ηγεσίας του Πασόκ είναι ένα θέμα, αν θέλετε, στο λύσει το Πασόκ. Εμείς πάντως, στη Δημοκρατική Παράταξη, δεν βάλαμε κανένα θέμα ηγεσίας. Δεν βάλαμε θέμα καμία ηγεσίας. Δεν είναι κόμμα. Πρώτον, δεν είναι κόμμα. Δεύτερον, σας λέω και την προσωπική μου άποψη, αν γίνουν εκλογές σε ένα μήνα, είναι τρελό να πάμε με άλλη ηγεσία εκτός από το Βενιζέλο. Τρελό. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο θα αυτοκτονήσει έτσι. Θα κάνει διαδικασίες, θα κάνουμε σε ένα μήνα να βρούμε το νέο, το είπε ένας σύντροφος που έφυγε. Θα φύγει, λέω, ένα θα φύγει ο άλλος, ωραία, θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος και να κάνουμε τι. Αν είχαμε λύσεις, δεν θα τις είχαμε στον δρόμο, δεν θα τις βρίσκαμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι εξελισσόμενη. Αυτός ο 1,5 μήνας ο κολλασμένος είναι μήνας που μπορεί να δείτε εκεί που είμαστε έτσι να πάμε έτσι. Μπορεί να γίνει και το ανάποδο αν δεν προσέξουμε. Αν δημιουργήσουμε εικόνα ρήξης στο εσωτερικό μας. Αλλά είναι μήνας που ο κόσμος θα συνειδητοποιεί προβλήματα. Και επί του πολιτικού που βάλανε ορισμένοι σύντροφοι. Εδώ μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες. Όμως από άποψη τακτικής, δεν αλλάζεις γραμμή στη μέση του δρόμου. Όποιος αλλάζει γραμμή στη μέση του δρόμου, παθαίνει ότι έπαθε κουβέλης. Που από 6% εξαερώθηκε. Και τώρα παρακαλάει δεξιά και αριστερά. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχουμε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό πρέπει να το πετάξουμε από πάνω μας. Αλλά να το πετάξουμε από πάνω μας, πρέπει να πετάξουμε και τη χώρα από πάνω μας. Γιατί αισθάνεται κανείς βολικά, δεν αισθάνεται βολικά ο Βενιζέλος να είναι δίπλα στο Σαμαρά. Στο Σαμαρά που έχει τη βασική ευθύνη μαζί με τον Καραμαλή για την κατάσταση αυτή. Κανένας δεν αισθάνεται. Αισθανόμαστε εμείς άνετα να βλέπουμε, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη μερικές φορές να είναι δυστυχώς πιστικός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς να είναι πιστικός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αισθανόμαστε. Κανένας μας. Αλλά τι θα κάνουμε, αφήσουμε τη χώρα να διαλυθεί. Ξέρετε, οι ίδιοι που μας τα λένε τώρα αυτά, αν το κάναμε, θα είναι οι πρώτοι που θα έρθουν και θα μας πούνε, αλλά δεν ξέρατε τι κάνατε. Τινάξατε τη χώρα στον αέρα. Αυτοί είναι οι πρώτοι που θα μας πούνε, αν τυναχτεί η χώρα στον αέρα. Και προσέξτε, δεν είναι ότι η χώρα μπορεί να τυναχτεί στον αέρα θεωρητικά. Είναι πολύ πρακτικό το θέμα. Εδώ, σας είπα το φαινόμενο Κύπρου, σκεφτείτε το. Σε τρεις μέρες. Σε τρεις μέρες, όχι τέσσερις, σε τρεις μέρες κάνανε τούμπα κομμανέτσι. Παπ και ήρθαν ανάποδα. Γιατί? Γιατί κατέρε όλο τους το σύστημα, το οικονομικό, το συνταξιοδοτικό, τα πάντα. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή με την ψυχή στο στόμα ο ΣΥΡΙΖΑ και παρακαλάνε, κλείστε τη συμφωνία, κλείστε τη. Δεν το βλέπετε ότι το παρακαλάνε. Άσχετα τι λένε. Επί της ουσίας
Αυτά τα οποία είπαν στο Λονδίνο, στο Λονδίνο είπαν και άλλα. Τι είπανε? Να κλείσουν τη συμφωνία. Όταν του ρώτησαν ποιο θα κυβερνήσει, τι είπανε? Με το Πασόκ και το ποτάμι. Προσέξτε, αυτά υπάρχουν, είναι γραμμένα. Δεν είπανε με τον Καμένο. Δεν το ακούγανε Καμένο οι άλλοι, σου λέει, συγχωρείτε. Εσείς τώρα θα τριαχτείτε μόνοι σας, μόνο ζητάτε και λεφτά. Θα τα δώσουμε στον τρελό. Λοιπόν, δύο γλώσσες. Γιατί υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα, η οποία. Η σκληρή πραγματικότητα. Λοιπόν, ας στηθούμε στα πόδια μας και θα έχουμε τα διλήμματα. Αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά διλήμματα, δηλαδή πώς αλλάζουν οι πολιτικοί σχεδιασμοί, πού ξέρει κανείς τι θα βγάλουν οι εκλογές. Αν ο λαός εν τη σοφία του, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, φτιάξει ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο δεν έχει αυτοδυναμία, θα είναι μέσα ή ψεκασμένοι. Μπορεί ναι, κατά πάσα πιθανότητα όχι. Ο ίδιος ο Τσίπρας, θα προσέξω το αυτό, είπε κατά πάσα πιθανότητα, λέει, μπορεί και να μην είναι. Πώς θέλει. Καταλαβαίνει το ζόρι. Λοιπόν, αν το πολιτικό σκηνικό είναι διαφορετικό, εμείς δεν θα έχουμε έναν ιστορικό ρόλο να παίξουμε εκεί πέρα μέσα? Εμείς θα πούμε ότι η χώρα να μείνει ακυβέρνητη, να πάμε σε δεύτερες, τρίτες, τέταρτες εκλογές? Όχι. Το ερώτημα όμως, γιατί γι' αυτό θέλω να το προλάβω, είναι ότι αν αρχίσεις αυτή εδώ πέρα τη στιγμή να βάζεις αυτό εδώ πέρα το ζήτημα, ρίχνεις νερό στο μήλο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν αρχίσεις να λες ότι εγώ, ας πούμε, θέλω να φύγω από τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αυτή εδώ τη στιγμή που τα πράγματα τελειώνουν, ούτως ή άλλως, το παίρνει ο άλλος και σου λέει να ούτε αυτοί. Επί της ουσίας λένε ότι ήταν λάθος η συνεργασία που κάναν. Έτσι θα το καταλάβουν. Ενώ εμείς λέμε ότι ορθώς έγινε, παρά το γεγονός ότι μας χωρίζουν τεράστιες ιδεολογικές, πολιτικές και οργανωτικές και πολιτικές διαφορές. Παρόλα αυτά, για τη σωτηρία της χώρας έγινε. Τι θα γίνει στο μέλλον? Τα πάντα στην πολιτική είναι σχετισμοί. Δώστε μας δύναμη να μπορέσουμε να. Σας κάνω μια πρόβλεψη, επιτρέψτε να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κρατηθεί ενιαίος. Αποκλείεται να κρατηθεί ενιαίος με κυβερνητικές ευθύνες. Διότι δεν έχουν διαφωνίες μεταξύ τους, όπως αυτές που έχουμε εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα μέσα. Παναθεμάστε σιγά τις σοβαρές διαφωνίες τώρα. Είναι πράγματα τα οποία έχουν τη βάση τους στη σύγκρουση του 7. Για να μιλάμε τώρα πάρα πολύ καθαρά. Αυτοί δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, ούτε έχουν τέτοιες διαφωνίες. Έχουν όμως βαθύτατες πολιτικές διαφωνίες. Η μεν είναι υπέρ της ανάγκης να κρατηθούν στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουν πώς. Οι άλλοι ουσιαστικά, όταν λένε το ευρώ δεν είναι φετίχ, και με την πίεση που έχουν από το ΚΚΕ, τον Αλαβάνο και τους υπόλοιπους, είναι μια ολόκληρη ομάδα η οποία γέρνει προς τη δραχμή. Αυτό δεν γεφυρώνεται. Και αύριο, αν όμοι γέννητο βρεθούν μόνοι τους, που το θέλουν, υποτίθεται, στην κυβέρνηση, θα βρεθούν μπροστά στο τεράστιο πρόβλημα χρηματοδότησης, συνεργασιών. Λοιπόν, σε όλα αυτά δεν υπάρχει απάντηση εύκολη. Αλλά το βασικό είναι να είμαστε εμείς, να είμαστε εμείς όρθιοι. Να είμαστε εμείς όρθιοι. Δηλαδή, όποιος θέλει, και το θέλουμε όλοι, ανεξάρτητα από το βαθμό που το λέει ο καθένας μας, να φύγουμε από τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ένας δρόμος υπάρχει πριν απ' όλα. Να σταθούμε στα πόδια μας. Να σταθούμε γερά στα πόδια μας πάλι. Και ξέρετε, η πολιτική είναι, ακούστηκε η λέξη, είναι ψυχολογία. Όπως και η οικονομία είναι ψυχολογία. Δηλαδή, τώρα αυτό τον μήνα θα κρυθούν όλα. Θα σοβαρέψει ο κόσμος. Θα δει τον κίνδυνο. Θα αρχίσει να μας ακούει περισσότερο. Ήδη μας ακούνε περισσότερο. Πριν από δύο μήνες δεν μας ακούγανε καθόλου. Πριν από ένα μήνα αρχίσανε να ακούνε. Τώρα ακούνε. Τώρα σου λέει, ρε μπάσκι, έχουν δίκιο αυτοί. Γιατί αυτή ήταν σοβαρή από την αρχή. Άσχετα τις δικές μας διαφωνίες. Σου λέει, αυτοί μείνανε σε μια γραμμή από την αρχή. Δεν κάνανε τούμπες. Τώρα φοβούνται όλοι τις τούμπες. Τις βλέπουν ότι έρχονται. Και έχει φοβηθεί ο κόσμος με τις τούμπες. Λοιπόν, ρε σύντροφε, τελειώνω και εγώ με αυτή την έκκληση. Έτσι, και την κάνω την έκκληση και προς τους συντρόφους της Νομαρχιακής Επιτροπής που δεν είναι εδώ. Και να τους μεταφερθεί. Με λίγο πίσω τις διαφωνίες μας. Ελάτε να πάμε όλοι μαζί σε αυτή εδώ πέρα την υπόθεση. Και έχουμε καιρό να βγάλουμε τα μάτια μας, αν χρειαστεί μετά. Τώρα δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Είναι κρίση, είναι κολλασμένο το διάστημα που περνάμε. Κάθε μέρα που περνάμε είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Λέω λοιπόν του Ερίκου που είναι εδώ πέρα και μπράβο του και θα είναι μέσα σε αυτή εδώ πέρα την υπόθεση, να μην είναι μόνος του. Να καλέσουμε και άλλους συντρόφους, όλη την Νομαρχιακή βέβαια, αλλά να είναι εδώ η Νομαρχιακή. Αν δεν είναι όμως, οι σύντροφοι οι οποίοι θα βγουν, συν κάποιους άλλους που πρέπει να βρείτε, που δεν είναι εδώ σήμερα στην ΕΕ, βάλτε κάτω τα κοιτάπια σας, βάλτε κάτω το μυαλό σας, βρείτε τον διπλανό
και μην πηγαίνουμε μόνο στην κομματική, ας πούμε, ιεραρχία μέσα. Να βάλουμε και άλλους ανθρώπους. Ένα φίλο μας που ξέρουμε ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, ένας εργάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος όμως είναι της παράταξης. Και να του πούμε, έλα εδώ, από ψηφοφόρος που ήσουν μέχρι τώρα, πάρε και λίγο την υπόθεση αυτή στα χέρια σου. Δεν θα είναι μόνος του αυτός βέβαια. Θα υπάρχει μια μίξη παλιού και καινούριο. Λοιπόν, αν πάμε έτσι, εγώ σας λέω, δεν σας το λέω τώρα να σας κάνω τον παπαφλέσσα, ας πούμε, που λέγε πάμε, πάμε. Αλλά είμαι βαθύτατα αισιόδοξος. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι, το λέει ο Βεντιζέλος πολύ ωραία, ότι οι εκλογές κρίνονται στις εκλογές. Αυτές ειδικά οι εκλογές θα κρυθούν στις εκλογές. Θυμόσαστε στις εκλογές του 12 που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαινε μισή μονάδα κάθε μέρα. Που είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα. Κανείς δεν το περίμενε. Άρα είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα. Λοιπόν, ξέρετε τι κλίμα μπορεί να δημιουργηθεί αυτόν τον μήνα. Που ο κόσμος θα μπει μπροστά στα προβλήματα. Δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο. Αλλά προσέξτε. Όλες οι σοβαρές μετρήσεις αυτή τη στιγμή μας εμφανίζουν ήδη τρίτη δύναμη. Σε χαμηλά βέβαια. Ακόμα. Αλλά αυτό το ότι θα κινηθούμε σε μονοψήφια δεν είναι καθόλου σίγουρο. Αν δημιουργήσουμε αυτή τη δυναμική, θα πάμε σε διψήφιο, θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε η δύναμη εκείνη η οποία θα ρυθμίσει τις εξελίξεις αύριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την έκκληση όλοι μαζί και επαναλαμβάνω το τρίπτυχο. Τους θέλουμε όλους, δεν αποκλείουμε κανένα. Αν μας φέρουν σε τη δύσκολη θέση, θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν. Ευχαριστούμε πολύ.